Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τσικορχό πιπίνο καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νογόρια, να περάσουμε τη μαλακότητα από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Μου επιτρέπετε σήμερα να ξεκινήσω κάπως αλλιώς, γιατί έζησα μια σημαντική στιγμή την Παρασκευή, το μεσημέρι, και λέω, δεν γίνεται να μην το βάλω αυτό, ρε παιδί μου, το πρωί. Γιατί το πρωί είναι η βάση μας, το πρωί είναι το, η βασική μας εκπομπή. Την Παρασκευή, λοιπόν, έζησα ένα μεγάλο ζουμουσού, γιατί στο στούντιο είχα αυτόν τον μικρό κύριο. Σε πρώτη φάση, θέλω να μου πεις πώς σε λένε. Θάνο. Θάνο τι, σκέτο, Θάνο μόνο. Θάνο τι. Στασαρό. Θάνο τσατσαρό. Ναι. Μα εγώ τι είμαι. Ποιος είμαι. Ο Κωστής Τσατσαρός. Ο Κωστής Τσατσαρός. Ναι. Τι είμαι, ο παππούς, ο θείος, ο ξάδερφος. Ο τι... μπαμπάς. Ο μπαμπάς είμαι. Ναι. Έλα ρε Θάνο. Ο μπαμπάς. Έχω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ωρα. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή μου. Όμως. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Σκέτο ΠΑΟΚ μόνο. Πακάλα. ΠΑΟΚΑΔΑ. Ναι. Τέλεια. Σ' αρέσει εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Προ... Ε. Ναι. Αυτό που κρατάς τι είναι. Ο ΡΑΤ. Ο ΡΑΤ. Ναι. Ο ΡΑΤ από πού είναι. Τι κούκλα είναι αυτή. Από ποιο παιδικό είναι. Από το Μπεντέν. Από το Μπεντέν. Ναι. Μάλιστα. Θες να στείλεις κάπου χαιρετίσματα. Ναι. Π.χ. ας πούμε παράδειγμα. Παπά, παππού, τέτα, φίλους μου. Ναι. Φίλους μου, θείες, ξαδέρφια, νονών, αυτή, στην αδερφή σου. Ναι. Πώς θέλετε την αδερφή σου. Σε όλους. Ναι. Με τη μία και ξεμπερδεύεις. Ναι. Αυτά λοιπόν, Θάνο. Τώρα θα πας βόλτα. Ναι. Εντάξει, ναι. Χαιρετάμε, τι είπαμε. Αντίο. Καλό βόλτα. Ζουμουσού. Τι δεν άκουσα. Ζουμουσού. Ζουμουσού. Γεια σου, Θάνο. Γεια σου, Θάνο. Γεια σου. Αυτά. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Έτσι, σαν παιδί κι εγώ, να το χαρώ. Πάμε, 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 πάμε! Δώσ' του ρε παζαρέτζι! Δώσ' του ρε σταυράκι, καμάρι μου! Το ρο μπορεί να μην το λέμε ακόμα, αλλά το παοκάλα και το ζουμουσού το έχουμε, έτσι. Εδώ είμαστε, με όρεξη, με τρέλα, με διάθεση, με πάθος. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η ζωντάνια, η όρεξη και ό,τι άλλο σκέφτεστε. Ναι. Αυτό, τώρα είπα, ναι. Παιδιά, αγαπημένο ανέκδοτο, η δίαιτα του ανανά. Και όχι το κλασικό, τρως τα πάντα εκτός από ανανά. Ούτε το δεύτερο κλασικό, τρως τα πάντα και μετά τρως και ανανά. Λέει, κάνω τη δίαιτα του ανανά. Δηλαδή, λέει, περνάω έπαιξα από ένα γυράδικο και λέω, Α, να. Δύο γύρι. Ελάτε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα, το καταλαβαίνετε. Και σημαντικά. Και για το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να προλάβω λίγο κάτι. Επειδή μου αρέσει έτσι από την αρχή να είμαι ξεκάθαρος. Το έχω αυτό, δηλαδή θέλω ένα. Καμία θριαμβολογία. Οκ. Κερδίσαμε το συμπολίτη. Οκ. Θα μπορούσε αντί για 0-2 να είναι 0-6 το σκορ. Και δεν υπάρχει υπερβολή σε αυτό. Ναι. Απλά θέλω να πω, και όχι τόσο εδώ στην γειτονιά μας και στην γλυκιά μας πόλη, όσο κάτω, ότι όσοι ονειρεύονται επιστροφές σε εποχές που ο ΠΑΟΚ τελείωνε τις υποχρεώσεις του εντός πόλης και ο Γκαϊλές μας ήταν ποιος θα είναι το αφεντικό της πόλης και τρογόμασταν μεταξύ μας για το ποιος θα κερδίσει και μας αρκούσε να είμαστε πρώτοι στην πόλη μας
και αλλού αλώνιζαν οι άλλοι να το ξεχάσουν με τη μία. Δηλαδή με το που θα τους έρθει η σκέψη να τη διώξουν. Πλανώνται πλάνιν ικτράν. Ο ΠΑΟΚ ήταν πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι και θα είναι πάλι το αφεντικό της χώρας και όχι της πόλης. Όσοι λοιπόν ωρέγονται φαγωμάρα και να μου τελειώνει η ενέργεια και όλος μου ο καημός επειδή κερδίζω τον Άρη και να τελειώνει εκεί η φιλοδοξία μου και οτιδήποτε άλλο, ας το ξεχάσουν με τη μία, τους το λέμε να το ξέρουν. Αυτή η εποχή έχει παρέλθει, έχει πεθάνει προπολού και τις κάναμε όχι απλά τα 40, τις κάναμε και το ετήσιο μνημόσυνο. Πήγαμε, φάγαμε κόλυβα, δακρύσαμε, θυμηθήκαμε ωραίες στιγμές που ζούσαμε, αλλά αυτή η εποχή πέθανε. Αυτό έχω να πω έτσι για ξεκίνημα. Έτσι για το ξεκίνημα. Σε αυτούς που ονειρεύονται επιστροφή, που ονειρεύονται πισωγυρίσματα σε τέτοιου είδους εποχές που ο ΠΑΟΚ δεν τους ενοχλούσε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, που αυτοί εκεί πάνω άσουν να τρώγονται μεταξύ τους. Και σε αυτό που λέω δεν υπάρχει καμία ειρωνία για τον συμπολίτη, πραγματικά καμία, αλλά δεν μου φτάνει αυτό πλέον να κερδίζω τον Άρη, όπως και να τον κερδίζω. Και αύριο θα λέω το ίδιο όταν ανέβηκε ο Ηρακλής. Δεν πρέπει να μας φτάνει αυτό. Μεγαλώσαμε από τότε, γίναμε τρανοί, αποκτήσαμε άλλο εκτόπισμα, αποκτήσαμε άλλη δύναμη, άλλη δυναμική, κατακτήσαμε, διεκδικήσαμε και κατακτήσαμε, αντισταθήκαμε, σηκωθήκαμε μετά από κλοπές και εγώ πίσω σε εκείνη την περίοδο δεν γυρίζω. Και μαζί μου πιστεύω και όλοι εσείς. Ναι, χαρήκαμε χθες, okay, γιατί πάντα μία νίκη απέναντι στο συμπολίτη ωραία είναι, γιατί γίνεται ταβαντούρι, γιατί γίνεται καζουρίτσα μέσα στην πόλη, αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Το ξαναλέω, γιατί αυτό θέλουν. Αυτό πάλεψαν και αυτό παλεύουν με νόμιμα και με παράνομα μέσα, με κάθε τρόπο να πετύχουν οι αντίπαλοί μας. Και οι αντίπαλοι μας φοράνε ερυθρόλευκα. Αυτό για ξεκίνημα, πριν καν πω χορηγούς, θέλω να το ξεκαθαρίσω δηλαδή. Μην περιμένετε σήμερα έτσι να ασκήσω τα ρούχα μου από τη χαρά μου επειδή κέρδισα τον Άρη. Σε καμία περίπτωση. Θα πούμε τώρα σε λίγο λεπτομέρειες. Να σας θυμίσω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Bosch, Siemens και Πίτσος 30% σε ψυγειοκαταψύκτες. Τρέξτε, είναι μεγάλη η έκπτωση, παιδιά. Το 30% είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο, θα το δείτε όταν σας πει ο Παμπουκίδης από τόσο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι, το πιο καταπληκτικό, θαλασσινό, το πιο νόστιμο, το τρώτε στο Αιγαίον και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, εκεί παιδιά εκλεκτά πεντανόστιμα και τη Λιβεριά, αλλά και Πεκεφέ και με χώρο υπέροχου και πολύ όμορφου διαμορφωμένου μεσοδοπολίου, παρείστικου, να πάρετε την παρέα σας, να πάτε να γουστάρετε με όλα τα μέτρα ασφαλείας, με τα πρωτόκολλα όπως πρέπει, να γουστάρετε το πιο φρέσκο θαλασσινό στην πόλη. Και όποιος πάει, τέλος. Μετά. Αλλού δεν πάει. Εκεί θα πάει πάλι. Φυσικά, δεν ξεχνάτε ψωμί, γλυκό, καφέ, σφολιατοειδές, τούρτα. Και ειδικά παγωτό αυτή την περίοδο με Νάνα Μέλια, με Velvet Bosco, με American Cookies. Καταπληκτικό παγωτό μεγάλα ημέρας. Γλύφετε τα δάχτυλά σας σαν να το έχει φτιάξει η μπάνα στο χωριό. Υπέροχο πράγμα. Όταν το δοκιμάσετε θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Στο Νικολαίδη, Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά εναντίον ΕΔ. Νικολαίδης. Παγωτάρες. Και φυσικά μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ένα συνοδρόμος οδηγεί προς το Ρεόκαστρο. Εκεί θα βρείτε το καλύτερο μέρος για το επόμενο αυτοκίνητό σας. Τσαντεκίδης, Χάρης και Αβραάμ. Τα δύο αδέρφια ξέρουν, αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για σας και σε επίπεδο ενημέρωσης και σε επίπεδο τιμών και σε επίπεδο ποικιλίας και επαγγελματικά
και τα ελέγχετε όπου θέλετε, όπου γουστάρετε, πηγαίνετε και φυσικά με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, τα πάντα όλα. Με ταχυσμένο αυτοκίνητο αφήτσαντε κίδι απέναντι από τα τζάμπο ανεβαίνοντας για ωραιόκαστρο. Κορυφαίος, μπείτε και στο tsandekidescars.gr για να δείτε το στόλο. Πάμε να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Σε κάθε άκρη της γης, όπου και να βρίσκεστε, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια. Ζουμου σου λέμε εμείς, ζουμου σου λέμε κάθε μέρα. Ξεκινάμε με δευτερίλα και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για τη σημερινή μέρα. Τώρα, τι είδαμε χθες στο Χαριλάου. Εμείς Χαριλάου το μάθαμε, έτσι μεγαλώσαμε, έτσι το ξέραμε. Εγώ είδα έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος δικαίωσε όλους εμάς που τόσο καιρό φωνάζαμε. Τόσο καιρό λέγαμε, τόσο κακός πρέπει να είναι αυτός ο Στοχ. Τόσο χάλια μπορεί να είναι. Πόσο ρε παιδί μου, ένας παίχτης που πέρσι κεντούσε στην ομάδα που ήτανε και έκανε μια καταπληκτική χρονιά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στην Σλάβια με γκολ, με ασίστ, αυτά. Πόσο κακός μπορεί να είναι ρε παιδί μου ο Στοχ σε σχέση με τον Μπίσεσβαρ που περπατούσε όλο τον χρόνο ή σε σχέση με τον Ελκαντουρί που τον προτιμούσε ή σε σχέση με τον καθένα. Και λέγαμε ας έδινε τις μισές ευκαιρίες ο Φερέιρα στο Στοχ. Βάλτον να μπει να παίξει, να πάρει 2-3 παιχνιδάκια στα πόδια του και αν δεν κάνει ρε παιδί μου, κάθε φορά λέω ένα το εξής. Δεν είναι ούτε φίλος μας, ούτε κολλητός μας, κανένας ποδοσφαιριστής. Ούτε έχουμε τίποτα παρεδώσε με τους μάνατζερ, ούτε καν ξέρω παιδί. Δηλαδή άμα πήγαινα σε έναν διαγωνισμό και θα μου λέγανε κερδίζεις 100.000 ευρώ και θα σε ρωτήσουμε τους μάνατζερ των παιχτών του ΠΑΟΚ. Θα τα χάσω τα λεφτά, μάγκες. Αλήθεια σας το λέω. Έχω καμιά παρτίδα, ούτε θέλω, ούτε πρέπει να ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Καθόλου. Εμείς λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, φωναχτά. Τόσο καιρό λοιπόν βλέπουμε ότι ο Μπίσεσβαρ μετά από τα δύο μάτς με τον Άγιαξ διάγει τη χειρότερη χρονιά από τη μέρα που ήρθε. Ο λατρεμένος Μπίσεσβαρ. Αυτός που έχουμε αφιερώσει ύμνους για την πάρτι του τα προηγούμενα χρόνια. Ο game changer, ο αρτίστας, ο τόσο γλυκό πόδι που όταν χτυπάει δεν πηγαίνει σε ορθοπαιδικό, αλλά πηγαίνει στον Νικολαίδη στο ζαχαροπλαστείο για να το δει. Ο ζαχαροπλάστης, τόσο γλυκό πόδι και οι κάθετές του και το έχουμε αφιερώσει ώρες. Καψούρα με τον Μπίσεσβαρ. Φέτος όμως είπαμε είναι ο Τζον Κάρικτον. Ένας φίλος του από το βιβλίο ιστορίας στο μπλε που ήταν εκεί εμπλεκόμενος στη συνθήκη του Λονδίνου μαζί με τον Γκάνινγκ και δεν ξέρω εγώ με ποιους άλλους. Είναι άλλος ρε παιδί μου, είναι σωσίας. Είναι σωσίας. Όταν το βλέπεις λοιπόν παρατεταμένα, σέρνεται το παιδί. Έχει θέμα με την φυσική του κατάσταση, με τα ψυχολογικά του, με άδειασε, δεν ξέρουμε τι. Και όταν έχεις τέτοια επιμονή, λέμε βάλε και τον άλλον ρε παιδί μου, δώσ' του και μια ευκαιρία να δούμε. Δηλαδή πώς πρέπει να νιώθει αυτός που πέρσι ήταν πρώτο βιολί στην Τσεχία, σε μια ομάδα που έπαιξε Ευρώπη, Champions League, αυτά που κατέκτησε τίτλους και φέτος είναι παραπεταμένος νούμερο 5 να πούμε στις επιλογές. Γιατί ωραία είπε χθες ο Φερέιρα για το Μίσιτς στις δηλώσεις του, ότι ο Μίσιτς ο οποίος πάλεψε και από πέμπτη επιλογή πέρσι, καρφί αυτό ήταν για τον Λουτσέσκο, σου λέει μα έχετε ζαλίσει με τον Ρουμάνο, πάρτε ένα καρφί γιατί και εγώ κάτι έκανα. Έβγαλα το Μίσιτς μπροστά, ωραία τα είπες για το Μίσιτς, αλλά δεν μας λες τι επιλογή ήταν ο Στοχ όλη τη χρονιά. Που, παιδιά, αυτή είναι η φυσική του θέση. Είναι ένας κανονικός αριστερός εξτρέμ. Φωνάζει ο άνθρωπος σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του μακρινή σαραντάρα μπαλιά διαβήτης, σε κάθε του σέντρα, σε κάθε του στημένο κόρνερ ή φάουλ. Ότι εγώ είμαι ένας κανονικός εξτρέμ. Αυτή είναι η θέση μου. Την έχω, εδώ παίζω, γνωρίζω το κατατόπι. Τι θα κάνω σε κάθε μου βήμα. Χθες λοιπόν τον εκθέτει τον προπονητή. Ξεκάθαρα. Κορυφαίος του γηπέδου μαζί με τον Εσίτη, εγώ θα πω. Θα πούμε χώρια για τον Εσίτη. Σας τα λέω τώρα εγώ εντάχει μέχρι τις και μισή και μετά θα ρίξουμε γραμμές να αλαλήσετε εσείς να πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι γουστάρετε. Βλέπω λοιπόν
Ένα στόχο ο οποίος κυνηγάει κάθε παλιά, αλλάζει το παιχνίδι με τριαντάρες, να οι σέντρες, να οι κάθετες, να τα στημένα του, να τα φάουλ του, να τα κόρνερ του, να τα πάντα του. Και χθες είναι καλύτερος παίκτης του γηπέδου για μένα. Ωστό. Και λες τόσο καιρό, ας πούμε. Και για να μην πάμε μακριά, γιατί δεν τον έβαλε στο Καραϊσκάκη από την αρχή, ας πούμε. Αφού στο προηγούμενο ματς σου έχει αποδείξει πράγματα. Στο 20 λεπτό που τον έβαλες με τον Όφη. Τέταρτο πόσο τον έβαλες. Βά τον λοιπόν από την αρχή, αυτό που φωνάζαμε όλη τη βδομάδα οι δόλοι. Βά τον ρε τώρα, είναι θυγμένος ο εγωισμός του. Ψοφάει, διψάει για να δώσει απαντήσεις. Εκμεταλλεύσου ρε το time, ρε. Μα πραγματικά στην ψυχολογία πρέπει να είναι τελείως μπούφος. Τελείως. Εκμεταλλεύσου το. Δεν το. Πάει. Το έκανε το timing για τον Καραϊσκάκη. Και τον βάζει χθες και χθες είναι καλύτερος του γηπέδου. Άλλαξε το σύστημα. Τώρα σε στερνά. Δηλαδή μεθαύριο έχει. Αύριο είναι. Μεθαύριο Ιούλιος. Χρόνια πολλά στους Πετράδες, στους Παυλάρες. Χρόνια πολλά στο φίλο μας το Συντριβανίσιο, τον Παυλίτο. Χρόνια πολλά στον Πέτρο. Της τουλάρας μας, Πετράν, ξέρω ότι ακούς τα φιλιά μας, την αγάπη μας, χρόνια πολλά στον Παύλο τον Γαϊδουράγκαθο, το φίλο μας από τους πιο πιστούς, χρόνια πολλά στον Πέτρο τον Καρίδα, το φίλο μας την Μπουτίκ, τον Πετράν, χρόνια πολλά σε όλους. Στην Πολίνα, την Παντιγιώργη, φιλενάδα μου, εκεί στη Φόρτσα, να σε καλά, να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς. Γενικά τώρα θα πιάσω, αν πιάσω σίγουρα θα ξεχάσω Πέτρους και Παύλους. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γυρίζω λοιπόν και βέβαια εννοείται και στον Παυλάρα, έτσι, τον Γκαρσία. Που δεν γιορτάζει, αλλά εμείς τον γιορτάζουμε. Γυρίζω λοιπόν στο ματς. Ένα στόχο. Ο οποίος έδειξε ότι άξιζε πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Έχω να πω εγώ. Και βέβαια, στο ερώτημα το μόνιμο, θα μείνει ή δεν θα μείνει ο προπονητής, παιδιά, αυτό το ξέρει ο μεγάλος. Αυτό το γνωρίζει ο Ιβάν Σαββίδης. Και κατ' επέκταση όλα βρέμπε. Αν θα μείνει ή δεν θα φύγει. Ούτε είναι η δουλειά μας να πούμε φύγε, μείνε, έλα αυτά. Τα λάθη τα βλέπουμε, τα επισημαίνουμε. Τα σωστά του επίσης τα βλέπουμε και τα επισημαίνουμε. Και θα ξαναπώ, θα σας κουράσω λίγο με αυτό. Δεν μπορεί για την κακή χρονιά να φταίει μόνο ο προπονητής και να πέφτει επάνω του το ανάθεμα. Φταίνε και οι παίχτες, φταίει και ο σχεδιασμός, φταίει και ο δεν υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής, φταίει και η φυσική κατάσταση, φταίνε πολλά πράγματα, όχι μόνο ένας. Έτσι, το τι θα γίνει τώρα δεν το γνωρίζουμε. Ούτε είναι ο ρόλος μας αυτός να διώχνουμε ή να φέρνουμε προπονητές. Δεν το κάναμε ποτέ, ούτε εκμεταλλευτήκαμε τη δύναμη που μας δίνει το μικρόφωνο, ή ο κόσμος μας ακούει, αν είναι λίγος, αν είναι 5 άνθρωποι, αν είναι 105. Αν είναι 2 ή αν είναι χιλιάδες. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Άφησε λοιπόν, άλλαξε το σύστημα, προσαρμόστηκε περισσότερο σε αυτό που έχει, αυτό που φωνάζουμε όλο το χρόνο όταν έχει ντομάτα, λαδάκι, ρίγανη, φέτα, ψωμί, πιπεριά, ελιές, κάνε μια γαμάτη, μια καταπληκτική χωριάτικη και πάλι μάγκα στάση και σου πούμε μπράβο, πέρα στον εξώστη. Περνά στον επόμενο γύρο. Γιατί έκανες μια εξαιρετική συνταγή με αυτά που σου δώσαμε. Όχι εγώ θα κάνω λαγό στη Φάδο, έλεγε ο Τούντορ. Γεια σας. Λαγό στη Φάδο, μα δεν έχεις ούτε λαγό ούτε τα υλικά. Όχι εγώ, στην προηγούμενο εστιατόριο έκανα λαγό στη Φάδο. Φωνάζουμε τόσο καιρό. Δες τι υλικό έχεις. Έτσι. Και βεβαίως συνυπολογίζουμε κάθε φορά και λέμε τις απουσίες. Πάρα πολύ σοβαρές απουσίες. Πάρα πολλοί κόσμος λείπει. Χωρίς Αντρέ, χωρίς Πέλκα, χωρίς Κρέσπο, χωρίς Μίσιτς, χωρίς Αουγκούστο, χωρίς Καντουρί. Να, χωρίς Καντουρί, εντάξει. Χωρίς Ζαμπά. Το Βέρμπουλ δεν το βάζω καν. Αλλά σας λέω τώρα, σας είπα 5-6 που είναι όχι απλά βασικοί, που είναι βασικότατοι παιδιά. Και ο Βιερίνε και ο Πέλκα και ο Κρέσπο και ο Μίσιτς. Έτσι, εγώ σου φάω και τον Αουγκούστο και τον Καντουρί. Ένας από τους δύο θα έπαιζε βασικός. Οπότε είναι, έχει η ομάδα τρομερές ελλείψεις. Παρόλα αυτά, προσάρμοσε λοιπόν το σύστημα, έστω και τώρα αργά, είδαμε την ομάδα
να παίζει ικανοποιητικά για την εποχή και παρά τις ελλείψεις της να μην υπάρχει άλλη ομάδα μες στο γήπεδο. Δεν καταλαβαίνω επίσης γιατί πρέπει να εκτελέσει το πέναλτι ο Σφιντέρσκι και όχι ο Στοχ. Οι εκτελεστές είναι Αντρέ, είναι Πέλκας, είναι Ακπομ. Κανένας από τους τρεις δεν είναι εκείνη τη στιγμή στην εντεκάδα. Οι δύο είναι τραυματίες, ο Βιερίνια και ο Πέλκας, ο Ακπομ είναι στον πάγκο. Και υπάρχει μέσα ο μπαροτοκαπνισμένος Στοχ, ο οποίος έχει εκτελέσει καμιά 50 πέναλτι στη ζωή του. Επιλέγει τον Σφιντέρσκι. Το χάνει, είναι άψυχο το πέναλτι, είναι κακά εκτελεσμένο. Ο οποίος Σφιντέρσκι, εχθές, πάλι το έκανε τον καθήκον του. Μπορεί να μην έχει εμπορική φάτσα, μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, όμως, χλάτς χλούτς, που έλεγε εκεί του Λάρα. Χάνει το πέναλτι και βάζει, τον ένιωσε τέλος πάντων η άμυνα του αντιπάλου. Και στο τέτα τέτ που χάνει, αλλά και εκεί του ανοίγει εξαιρετική μπαλιά ο Μπίσεσβαρ, για να τα λέμε όλα. Εκεί είπα, πού είσαι βρε αγόρι μου Μπίσε τόσο καιρό. Πού είσαι βρε αγόρι, πού είσαι, βγες από το σώμα κάποιου άλλου. Πού είσαι, πάρε βάλε πάσα με τεμπεσίρι, έτοιμο τον γκολ, πλασάρι κάτω τα πόδια, αυτός είναι ο Σφιντέρσκι. Όταν του δώσεις μία-δύο πασούλες, θα στο κάνει τον γκολ. Θα στο κάνει. Του παρουσιάστηκε, το έκανε. Και φώναξε και αυτός εχθές ότι με έχεις αδικήσει σε σχέση με τον Ακπομ, γιατί εγώ έχω και 12 γκολ. Με λίγες συμμετοχές τον τελευταίο διάστημα. Χαμένος και με μεγάλη αποχή στο σκοράρισμα, γιατί δεν έπαιζα κιόλας, ή όταν έπαιζα, έπαιζα αναπληρωματικός και τέτοια. Είπα για το Στοχ, είπα για το Σφιντέρσκι που το έκανε πάλι το καθήκον του. Δεν μπορώ να μην πω για τον Εσίτη, παιδιά. Δηλαδή, μου έρχεται η λέξη συγκινητικός κάθε φορά, γιατί εκεί στα χαφ, εκεί στο χώρο του κέντρου, πραγματικά δεν περνάει μίγα, δεν περνάει κόνοπας. Ναι, δεν είναι αυτός που θα κάνει τις αραντάρα μπαλιά, ναι, δεν είναι αυτός που θα κάνει τις κλειστές τρίπλες και τις κορδελίτσες, δεν είναι αυτός που θα κάνει τα εξωτερικά φάλτσα, δεν είναι οκτάρι, δεν είναι δεκάρι, είναι καθαρόαιμο παλαιά σκοπή εξάρι. Για συγκεκριμένα παιχνίδια, μανούλα μονάχη για να κάνει αυτό που κάνει ο Εσίτη. Και βέβαια ο άνθρωπος ποτέ δεν είπε ότι είμαι κράμα Μαραντόνα, Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέση. Αυτό είναι. Είναι ένα έξι. Κόφτης, το λέει και η λέξη. Αναχαιτιστής. Αναχαιτίζω, κόβω. Δεν δημιουργώ, που και πάλι και την πάσα του δεν τον είδα έναν άμπαλος ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν και αυτός, και δεν είναι τώρα η εμφάνιση, και στο Καραϊσκάκης μόλις τον βγάζει χάνουμε όλο το κέντρο. Δεν θέλω να πενέψω κάποιον χωρίς λόγο ή να τον κάνω Θεό, αλλά δεν θα ήμουν έντιμος απέναντί του και απέναντί σας και απέναντι στον εαυτό μου, αν το έθαβα ότι βλέπω ότι κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο τον έχουν φέρει και το κάνει πάρα πολύ πιστά και πάρα πολύ συνετά και είναι πολύ συνεπής σε αυτό. Να μην το πω δηλαδή. Αυτό βλέπω εγώ για τον Εσίτη. Θα μου πεις απέναντι σε ομάδες μικρότερου βεληνικούς και όχι σε ντέρμπι θα πας να παίξεις με τέτοιο εξάρι. Δεν είπα αυτό. Και ο Ρουμάνος δεν ήταν χαζός που δύο χρόνια έπαιζε με εξάρια άλλου τύπου. Οκτάρια δηλαδή στην ουσία. Ποτέ δεν έπαιξε με καθαρό μου εξάρι. Το πιο έξι του ήταν ο Κάνιας, που επίσης το είχε το μυαλό του και στη δημιουργία. Αλλά πολλές φορές έπαιζε με οκτάρια εκεί στη θέση. Είδα ένα Πασχαλάκι που άφησε επιτέλους τα κοτσιδάκια, άφησε τις βαφές, άφησε αυτά και μου φάνηκε πιο σοβαρός. Θέλω να τα λέω όλα, γιατί και αυτός έχει ακούσει φέτος πολλά με την αστάθειά του, σαν να είναι ένας άλλος σε σχέση με πέρσι. Χθες ήταν εντάξει, είναι επίσης πέρα από εκείνη τη φάση που του γυρίζουν την μπάλα και πάει να του φύγει, κάνει μια προσποίηση και τα πήγε η ψυχή μας στην Κούλουρη. Αλέρε Τουρ, καλώς ήρθατε στο Δήμο Κούλουρης. Σας καλωσορίζουμε. Υπάρχει σήμερα το βράδυ εμποροπανήγυρης. Τραγουδάει Καψάλης Γρίβα στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Είδα την πινακίδα. Καλώς ήρθατε στην Κούλουρη. Πανηγύρι για του Πέτρου και Παύλου. Πήγε. Κατά τα άλλα ήταν σταθερός και σε δύο-τρεις περιπτώσεις που χρειάστηκε
Έκανα αυτό που έπρεπε. Το άλλο που θέλω να πω πριν το διάλειμμα, μεγάλη χαρά που βλέπουμε τα πιτσιρίκια να μπαίνουν στην ομάδα. Ο Τζόλης χθες δεν ήταν όπως ήταν στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Αυτά θα τα περιμένουμε, τα σκαμπανεβάσματα. Είναι πολύ φυσιολογικό. Το παιδί είναι ακόμα 18 χρονών. Δεν θα τους κάψουμε, δεν θα τους θάψουμε, δεν θα τους κάνουμε θεούς και μετά θα τους αποδοκιμάσουμε, να τους αποδομήσουμε. Ειδική διαχείριση, ειδικό τρόπο, με πολλή φροντίδα, με πολλή προσοχή, με πολλή στοργή, με πολλή αγάπη, με πολύ παιδαγωγικό τρόπο θα προσεγγίσουμε τα πιτσιρίκια. Χθες κάποια στιγμή είδαμε μαζί και το Τσιγκάρα, Εξαράκι, αμυντικό χαφ, και το Μιχαηλίδη, στόπερ, που ακούγονται και γι' αυτόν εξαιρετικά πράγματα, στόπερ που ξέρει και μπάλα. Τρεις λοιπόν, και έρχονται και άλλοι από πίσω, και ο Λίρατζης και ο Τσαούς και ο Χατζηστραβός και ο Κούτσιας που είναι πιο μικρός και διάφοροι, και ο Γαϊτανίδης πιθανόν. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι τα παιδιά του Πάμπλο Γκαρσία και του Μύρο Σνάουτσα, να μην ξεχνάω το φιλότιμο Πολωνό. Και εκεί λοιπόν είναι το μέλλον. Μαζί με αυτούς που θα έρθουν, γιατί δεν πενεύουμε κάθε φορά την ΚΑΠΑ 19 για να πούμε αυτό είναι και τέλος, δεν θα πάρουμε παίχτες. Το ξεκαθαρίζω γιατί κάποιοι είναι έτοιμοι, περιμένουν πραγματικά στη γωνία για να το πούν αυτό. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πω ότι και σήμερα δίνουμε σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στη Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Υπέροχη σακούλα με κρέατα, εκλεκτά, πεντανόστιμα, ξεχωριστά, από το κορυφαίο κρεοπωλείο και σε ποιότητα και σε εξυπηρέτηση. Και όσοι πήγατε από τους κερδισμένους, μας γέμισε με ωραία πράγματα, με το χαμόγελο στα χείλη, και μας έκανε πραγματικά να αισθανθούμε υπέροχα. Αυτός είναι ο Μιχάλης, τόσα χρόνια ξέρουμε, αδερφός, γι' αυτό και είναι κορυφαίος. Έχει τα κορυφαία κρέατα στην πόλη και το ψητοπολείο του, η Αθηνά. Γι' αυτό τον αγαπάτε κι εσείς. Θα πάμε σε διάλειμμα, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, θα γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Να πω ότι η μεγάλη Λίβερπουλ, το είπα και την Παρασκευή, αλλά όποιος δεν είδε, πατήστε στο YouTube, Liverpool Champions Cartoon. Να δείτε το βιντεάκι που ετοίμασαν με κινούμενα σχέδια, που είναι ο πατέρας και έχει το μωρό στο χέρι, που τον φυλάει η γυναίκα στην πόρτα με το κασκόλ και δείχνει το πέρασμα των χρόνων, πώς οι άλλοι έπαιρναν τα πρωταθλήματα και πώς γερνούσε ο πατέρας και πόσο μικρός έγινε μεγάλος, πώς ο πατέρας έφυγε από τη ζωή και μένει αποσβολωμένος με το κασκόλ στα χέρια ο γιος, πώς ο γιος κάνει τη δική του οικογένεια, αερώνει τα μαλλιά του, φουσκώνει κυλίτσα, αρχίζουν οι ρητίδες στο πρόσωπο, αποκτά το δικό του παιδί, το βάζει στην πλάτη, όπως συνηθίζω να παίρνω το Θάνο, και πηγαίνει στο γήπεδο για να δει και να απολαύσει επιτέλους τη στιγμή που η Λίβερπουλ γυρίζει μετά από τόσα πολλά χρόνια και είναι πάλι εκεί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 1990 ήταν η τελευταία φορά. Βάλτε να δείτε, μιλάμε για μια ζωή ολόκληρη, για μια ζωή. Και βέβαια, ο αγαπημένος μου Γιούργεν Κλοπ, τον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ, πριν πάει καν στη Λίβερπουλ, χωρίς να είναι στην ομάδα μου στη Γερμανία, ένας τύπος τελείως διαφορετικός, ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο, για μένα, να βάλουμε μαζί άντε και τον Γκουαρδιόλα εκεί. Αλλά ο Κλοπ, ο οποίος έδεσε τόσο πολύ με τη φυσιογνωμία της Λίβερπουλ, έδεσε τόσο πολύ με το DNA της, έβαλε τόσο πολύ τον ενθουσιασμό του, την τρέλα του, δεν είναι ο τυπικός Γερμανός. Είναι ένας μεσόγειος στο χαρακτήρα, στις εκρήξεις, στα συναισθήματά του, με την οργάνωση και το πρόγραμμα που έχει ένας Γερμανός προπονητής. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Μου μοιάζει τόσο ΠΑΟΚ η Λίβερπουλ, παιδιά. Μια πόλη που δεν είναι η πρωτεύουσα, μια πόλη που έχει φάει την αδικία στο κεφάλι, ένας λαός που υπέμεινε, έβλεπε να παίρνουν οι άλλοι τα πρωταθλήματα και υπέμεινε τόσα χρόνια, 30 χρόνια, και τελικά τα κατάφερε κόντρα στις παραδοσιακές και μεγάλες δυνάμεις, που είναι η Manchester United, που είναι, ξέρω εγώ,
η Manchester City τα τελευταία χρόνια, που είναι η Chelsea. Αυτό ήθελα να πω. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Η καλή εβδομάδα από τη Δευτέρα φαίνεται. Και έτσι είναι, γιατί σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ανοίγει και πάλι το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Πολλοίς κόσμος εκεί μας ακούει. Έχουμε πολλούς ακροατές, πολλά παιδιά που εργάζονται εκεί. Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με κλιματισμό που πραγματοποιείται αποκλειστικά με παροχή φρέσκου αέρα, αλλά και με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών, όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. Το αγαπημένο καζίνο περιμένει με νέο ωράριο λειτουργίας 12 με 4. 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλή αρχή και πάλι στα παιδιά εκεί, στους φίλους μας. Έχουμε ζήσει φοβερές στιγμές εκεί στο Βεργίνα, στο θέατρο, στα μάτς του ΠΑΟΚ. Και ξέρουμε ότι μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και εμείς. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα και στις κατασκηνώσεις που ανοίγουν και από σήμερα, και στα καζίνο που ανοίγουν από σήμερα, και γενικότερα στον τουρισμό που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του μετά από όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και την πανδημία. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Τα είπα εγώ για το χθεσινό παιχνίδι. Τετάρτη έχουμε τη Χάρτινη, η οποία χθες έχασε. Και την περιμένουμε και αυτήν. Η δεύτερη θέση, το ξαναλέω, είναι ό,τι έχει απομείνει. Ναι, με ξενέρωμα, ναι, δεν παίρνουμε τίτλο φέτος, βεβαίως, αλλά είναι πρίκα για την επόμενη ομάδα που θα χτιστεί. Είτε φύγουν κάποιοι, είτε μείνουν, είναι κληροδότημα, είναι πρίκα για την επόμενη χρονιά. Σας λέω μόνο ότι με έναν αποκλεισμό, με μία ομάδα που θα κερδίσουμε και θα αποκλείσουμε, είμαστε έτσι κι αλλιώς ομίλους Europa League. Με τον πρώτο αντίπαλο που θα παίξουμε ένα μάτς, είτε είναι εδώ είτε έξω, αυτό θα το κανονίσει η κλήρωση, θα το καθορίσει, είμαστε κατευθείαν ομίλους Europa League. Είτε περάσουμε το δεύτερο αντίπαλο, άμα τον περάσουμε, εντάξει, πάμε να παίξουμε προκριματικά, πάμε να παίξουμε play-off για το Σεντόνι, διπλό αγώνα. Αν όμως αποκλειστούμε στο δεύτερο παιχνίδι, λέω, χτυπάω ξύλο, είμαστε ομίλους Europa League έτσι κι αλλιώς. Άρα, καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη υπόθεση, για πολλούς λόγους, είναι η δεύτερη θέση. Τώρα, η διθύραμβη για τον Γαύρο. Ξαφνικά ξέχασαν όλοι και τα δικαστικά. Ξέχασαν τι έκανε αυτή η ομάδα φέτος, εξωαγωνιστικά. Βεβαίως, εγώ θα πω, με κέρδισε δύο φορές μες στην Τούμπα, γιατί δεν υπήρχα. Δεν ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Έτσι. Όμως, τα σπροξήματα στην αρχή της χρονιάς, κάτι πέναλτι, 4-5 πέναλτι που δεν δόθηκαν. Και όλα τα γνωστά. Και επίσης αυτό μόνο και θα συνεχίσουμε με τις γραμμές. Είναι ή δεν είναι τελικά στημένο και βρώμικο το πρωτάθλημα? Γιατί μέχρι και τα Χριστούγεννα, μέχρι το Γενάρη μήνα, έσκουζαν όλοι, χαλούσαν τον κόσμο, στημένο το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν τι θέλουν, να συγχαρούμε τον Ολυμπιακό για το στημένο πρωτάθλημα? Άμα είναι έτσι, θα τους πούμε μπράβο που πήραν το στημένο πρωτάθλημα, το βρώμικο. Έτσι δεν είναι? Ή τώρα είναι όλα τέλεια? Η υπερομάδα, αυτά, υπόκληση, πανάξιος και τέτοια, ε. Το στημένο πρωτάθλημα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε, ναι, τι είδαμε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο Κωστή εχθές? Για πες. Είδαμε μια μικρή ομάδα, δηλαδή την ΚΑΠΑ 19, με κράμα από τη μεγάλη. Αυτό δηλαδή που θα δούμε κατά κύριο λόγο τη νέα χρονιά. Ναι. Ναι. Είδες τι είπες πριν, πόσους, είχε τρεις φεύτες κάποια στιγμή. Βέβαια. Ή δύο, τέλος πάντων. Τζόλης, Μιχαηλίδης και Τσιγκάρας. Ορίστε. Και σκέψω ότι θα μπορεί να είναι άλλοι δύο-τρεις ακόμα. Φυσικά. Σε θέσεις, έτσι. Να είναι και κάποιοι από αυτοί που θα μείνουν. Ο Βιερίνια θα είναι, ο Μάτος θα είναι, δεν ξέρω ποιοι θα πλαισιώνουν πλέον τη νέα ομάδα. Ναι. Και θα είμαστε έτσι του χρόνου. Αυτή η ομάδα θα είναι πάνω κάτω του χρόνου. Με προπονητή δεν ξέρω ποιον θα έχουμε, έτσι. Δεν το ξέρω. Μπορεί αυτός, αυτό, μπορεί άλλος. Μπορεί και να μείνει αυτός ο προπονητής. Παιδιά, μην το θεωρείτε δεδομένο ότι θα φύγει αυτός ο προπονητής. Ναι, εννοείται. Το ξέρετε. Απλά έτσι θα πρέπει να έχει καθολική υποδοχή από όλους, γιατί βλέπεις κάθε μέρα τι γίνεται, τι ακούμε, έτσι, τι λέμε κι εμείς, έτσι.
Και παρεπιπτόντως, Μανώλο, να πούμε κάτι. Τίποτα προσωπικό δεν έχουμε με τον προπονητή. Αν αυτός ο προπονητής. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τέτοια εγώ δεν. Δηλαδή, αν αυτός ο προπονητής αρχίσει και μου δείχνει πράγματα και παίρνει τις νίκες και πάει και πάρει το, και το αλλάξει, μαζί του είμαστε. Τα ίδια που λέγαμε και για τον Λουτσέσκου. Δεν έχουμε καμιά πρεμούρα εμείς. Έτσι. Αλλά από αυτά που μου έδειξε φέτος, είμαστε απογοητευμένοι, ρε παιδιά. Πώς το λένε. Πρέπει να γυρίσει. Το μόνο ελαφρυντικό που έχει είναι ότι ήρθε τελευταία μέρα πριν να τα έχουμε πει αυτά, Τσουκνίδα. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Εντάξει. Αλλά είναι και οι τραυματισμοί. Και τραυματισμοί. Και ότι η ομάδα λύσαξαν και εξωαγωνιστικά. Γιατί... να την έχουν την ομάδα συνέχεια στην πίεση με τα διάφορα θέματα. Δεν πήρε και τους παίχτες που ήθελε, δηλαδή αυτό ζήτησε κάποια στιγμή τον Παολίνιο, αν θυμάσαι. Okay, δεν αντιλέγω. Όμως αυτό το ρόστερ όμως άρρωσε τα πάντα. Δεν μπορώ να απαξιώσω αυτό το ρόστερ. Δεν μειώνει όμως το ρόστερ, όπως λες. Θα πρέπει να δείξει πραγματικά δουλειά. Ήθελα να σε πω και αυτά που είπε ο Γκαρσία. Ναι. Δεν ξέρω αν τα άκουσες. Τα άκουσα ότι είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα, αλλά δεν αποφασίζω. Είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα, μπράβο. Είναι μια χαρά. Θα δούμε τι θα γίνει. Απλά θέλω η στήριξη, νέα προσπάθεια από εδώ και πέρα, γιατί η νέα χρονιά, όχι λογικά, σίγουρα αρχίζει να. Δεν τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε τέτοιες κουβέντες όσες θέλετε. Όρεξη να έχετε. Εδώ θα είμαστε. Έτσι, όρεξη να έχετε. Υπομονή... Απλά είναι άλλα 6 μάτς. Αυτά θα τελειώσουν τα 6 μάτς. Να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Υπομονή, που... τελειώσει το πρωτάθλημα. Και μετά, παιδιά, η δεύτερη θέση, όπως είπες, είναι σημαντική. Όσο θέλετε. Όσο θέλετε μετά. Θέλετε να αναλύσουμε για τους παίκτες, να πούμε για προπονητές, να πούμε για τα λάθη, να πούμε μεταγραφές. Ό,τι γουστάρετε. Δεν θα είμαστε. Υγεία να έχουμε. Κωστή τη δεύτερη θέση. Γιατί αυτό όπως είπες, δεν ξέρεις καμιά φορά με ποιον θα παίξει. Αυτό. Με ποιον μπορεί να είναι στα play-off, να τύχει με καμιά ομάδα. Που να είναι σαν μέτρα μας, τέλος πάντων, και να την περάσουμε. Δεν ξέρουμε ποτέ από πού μπορεί να επίσης δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια για τους άλλους. Έτσι, να το έχουμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού. Γενικά. Εννοείται. Αλλά ξέρεις τώρα, δύσκολα πράγματα. Έγινε αυτούς... Τσουκνίδα! Σε χαιρετώ! Θα βάλουμε σε πλήρες άμα θες, Κωστή. Έγινε. Γεια. Boy. Έχω τσιτσί σήμερα, έχω κρέατα. Κάτσε να σε βάλω, Μανώλο. Πάμε, επόμενος. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Θα σου πω ποιος είναι αυτός που πρέπει να μπει στα αποδυτήρια, που πρέπει να μπαίνει στα αποδυτήρια πριν από κάθε μάτς της ομάδας και να τους κάνει τούρμπο. Και δεν θα σου επαιδεύσω το ποιος αυτός ένα μηδέν, θα σου πω στο έξω. Το σκέφτηκα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Δεν κάνω, εγώ δεν είμαι σαδιστής. Λοιπόν, αυτός πρέπει να μπαίνει στα αποδυτήρια και να κάνει τούρμπο τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχει το όνομα Αθανάσιος Τσατζαρός, ο νεότερος. Τον άξες. Έτσι και τρέχουν και τον κυνηγάνε μέσα στα βοηθήρια, θα βγουν τούρμπο έξω. Μεγάλη στιγμή, φίλε. Τη μοιράστηκα μαζί σας έτσι, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή ήθελα να το μοιραστώ. Αυτό είναι η ηρεμία της Νεκταρίας. Άλλο. Το καταλάβατε εσείς αυτό που σας λέω κάθε φορά. Το κατάλαβες αυτό, Θοδωρή. Δεν υπάρχει να. Ότι είναι μια... Μια αναμπουμπού. Καταρχήν έρχεται εδώ και λέει: μπαμπά, τι παιχνιδάλα είναι αυτή! Βλέπει την κονσόλα που έχει 200 λαμπιόνια, φώτα, κουμπιά, φέτες, αναβοσβήνουν ποτασιόμετρα, βελόνες αναβοσβήνουν αυτά. Μπαμπά, τι παιχνιδάλα είναι αυτή! Δεν ακουμπά. Τα δίδει από το ραδιόφωνο τη ζωντανιά του. Το καταλάβατε έτσι αυτό που σας λέω. Εδώ έτρεπε να μιλάμε το κινητό, είχε δόνηση. Βάλτο πάλι ρε Κωστή, μου έχουν στείλει πόσα μηνύματα. Στο τέλος ρε παιδιά, στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Είναι έτσι μια στιγμή που ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εντάξει. Έτσι απλά. Για πες το δωρή μου. Πολύ καλά είπες την εισαγωγή. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, τώρα δεν είναι ώρα για θριαβολογία. Όχι βέβαια. Δεν θα γυρίσω πάλι σε αυτή την εποχή. Αρνούμαι εγώ. Κρατάμε τα θετικά, η είσοδο των καινούριων. Τα κρατάμε αυτά. Δώστε παιχνίδια στα παιδιά αυτά. Μα με φιλικά θες, με προετοιμασία θες. Δώστε τους παιχνίδια να μπουν μέσα. Έχει πάρα πολύ υλικό πίσω. Εγώ θέλω να τα φωνάζω μέχρι να μου βγουν τα σπλάχνα. Έχει πάρα πολύ υλικό πίσω. Ναι. Αυτή η ΚΑΠΑ 19. Πολύτιμο. Πολύ υλικό. Πολύτιμο. Έτσι, πολύτιμο υλικό. Τώρα, όποιος και να είναι στο τιμόνι προπονητής, ας πούμε, την καινούργια περίοδο, στήριξη. Όποιος και να είναι. Με ενδιαφέρει εμένα ποιος έναν. Φυσικά. Όποιος και να είναι. Δεν έχουμε εμείς. Μάθει από τα λάθη του. Προσωπικά, προσωπικές, το αν μας αρέσει κάποιος ή όχι, έτσι, είναι περιορέξους κολοκυθόπιτα. Έτσι. Αν αυτός εδώ μπορεί να μου φτιάξει ομάδα πρωταθλητή
και να πάει να πάρει πρωταθλήματα και κύπελα, τι θα πω εγώ, όχι, εγώ δεν θέλω αυτόν. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι πρόσωπα. Έτσι. Ξεκάθαρα το λέμε. Απλά λέμε τι μας έδειξε φέτος που είναι απογοητευτικό. Θέλετε τι να τα εξοραίσουμε, να τα ομορφύνουμε. Μας εντάξει. 12 στους 10 ΠΑΟΞίδες θέλουν τον Πάμπλο. Άλλο, άσχετο αυτό. Άσχετο. Αν μας δείξει την καινούργια χρονιά, Φερέιρα, μας βγάλει τα μάτια με το. Άσχετο, ακριβώς. Ούτε είμαστε εδώ για να προμοτάρουμε τον Πάμπλο ή τον οποιοδήποτε άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει να προκόψει η ομάδα, φίλε. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Εμάς μας ενδιαφέρει, φίλε, να κερδίζει ο Παθεσσαλονίκης, αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Είτε το κάνει με το Φερέρα, είτε το κάνει με το Στανόγεβιτς, είτε το κάνει, φίλε, με τον Μπερέτα, είτε το κάνει με τον Τζιτζιφρίγκερ. Δεν μας. Δεν έχουμε. Δεν χρειαζόμαστε ονόματα. Ακριβώς, ακριβώς. Για εμάς και όνομα είναι ένα, αυτό που έχει 4 γράμματα. Αυτό, φίλε. Αυτό. Αυτό. Και αν τούτος εδώ, αν τούτος εδώ μείνει και διορθώσει τα λάθη του, τις αιμονές του, ή πάρει τα σφάλματά του. Αυτό, και αν δούμε άλλα πράγματα, τι θα πούμε εμείς. Όχι! Εμείς θέλαμε να πετύχει άλλος. Θα του πούμε μπράβο, όπως κάναμε με τον Ρουμάνο που ήταν ο πιο αντιπαθής. Που ήρθε ποτέ με το ξεκίνημά του και στο τέλος. Δεν υπάρχει να πει. Έτσι δεν είναι. Στο τέλος φωνάζαμε το όνομά του, φίλε, και μας πόνεσε τόσο πολύ που η προδοσία του. Έτσι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Καλημέρα μου. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Γεια σου, Ανδρούτσε. Γεια σου, Ανδρούτσε. Ζουμουσού. Ζουμουσού είναι ο μικρός, λέει. Υπέροχος, τον έχεις τώρα στο στούντιο. Όχι, ήταν την Παρασκευή που ήρθε στην μεσημβρινή εκπομπή. Είπε να γεια και τον πήρε η μάνα του γιατί δεν υπήρχε περίπτωση μετά. Εδώ πέρα μέσα δεν θα κάναμε αναμπουμπούλα, το ακούσατε. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον εορτάζοντα. Καλώς το παιδί. Ευχαριστώ. Αγόρι μου. Ευχαριστώ. Να ζήσεις καλά. Άλλα στις τόσα. Στις παυλίνες, στις πετρούλες, στους πέτρους. Ναι, βέβαια. Όλος ο κόσμος. Γιορτάζει υγεία, και η κουμπαρούλα πάνω μου. Πάνω απ' όλα υγεία. Κουμπαρούλα μου, η πετρούλα γιορτάζει σήμερα. Και ο Πετράν από την μπουτίκ. Όλοι. Ο Πέτρος της, του Πέτρος της Τουλάρας, ο Πέτρος. Ο Γουαϊδουρά, τα είπα. Τα είπα στην αρχή βεβαίως. Ο Καπουκρανίδης, ο Παύλος, επίσης ο Καπουκρανίδης και αυτός πολύ πιστός, τώρα ξεχνάω. Έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε. Και σκεφτούμε, έχουμε πολύ. Έχουμε. Γενικά λέμε όλα τα ζουμουσάκια που γιορτάζουν και τελείωσε. Λοιπόν, έτσι, φιλαράκι, αν ξαναφέρεις μέσα τον πιτσιρίκο, κανόνισε να φέρεις καμιά κατασκευαστική εταιρεία, σε μια ώρα θα στο κάνει το στούντιο. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εκείνος ο καναπές θα κατέβει στο 10ο όροφο. Ρώτα. Με τη Μαριλής το γραφείο έξω, και τα αυτά όλα. Ρώτα τη Μαριλής, μου λέει, τι σύφουνας είναι αυτός, ρε, μου λέει. Τι σύφουνας είναι αυτός. Το πάρτι που δεν μπορούσα να το χαϊδέψω και πάλι. Τι να χαϊδέψεις. Ρε, έπαιζε με το παιχνίδι και εγώ το χαϊδεύω και με βλέπει το χέρι. Πώς το βλέπει. Πήγε να το χαϊδέψω. Φοβερό είναι αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, δεν παιδιά. Δύο δεν παιδιά πέζεται, δεν πέζεται, γερό, να τόσο διαφορετικά. Υγεία ναι. Να έχει και να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ, μπράβο, Παυλάρα μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και την παιδεία που το δίνεις και τα δυο σου τα παιδιά και όλα. Να είσαι καλά. Παυλάρα και στη γυναίκα του παππούδης και όλο τον κόσμο. Όλα τα παιδιά που έχουν υγεία. Σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο μάτς. Τι είδες εσύ? Λοιπόν, στο μάτς κοίταξε. Εντάξει, κανένα δύο ποδοσφαιριστές έδειξαν κάτι καλύτερο από ότι. Αυτούς που τους είχαμε για διώξιμο και δεν τους υπολογίζαμε, κάτι εσύτηγη, κάτι στόχ, αυτά που φωνάζαμε, βάλτε να βρει τι χειρότερο θα σου κάνει από τον άλλον που τον έχουμε δεν είχαμε δίκιο, δεν είχαμε δίκιο ρε παιδιά, δεν έχουμε κάνει λοιπόν, τίποτα προσωπικό. Αλλά... Επειδή δεν έχουμε το δικαίωμα ακόμα, έχουμε 6 παιχνίδια όπως είπες, ας μην μιλήσουμε για το καλό της ομάδος μας, Κωστή μου, άλλο. Βεβαίως. Για την ομάδα. Βεβαίως, αυτό λέμε. Ομάδα. Πήρε λίγο πήρε το δρόμο της. Λίγο. Τώρα ο Μαουρίσιο δεν έχει δικαίωμα σε άλλο το παιχνίδι να παίξει. Ε. 30 Ιουνίου λίγη. Κοίταξε, και ο Μαουρίσιο και ο Βιερίνια νομίζω ότι θα κληθούν τώρα να ανανεώσουν για κανένα μήνα ακόμα. Κάτι για τέτοιο θα γίνει. Σε 20ήμερο που ναι, ναι. Κάτι τέτοιο δικαίωμα υπάρχει. Ναι, ναι. Εγώ πάντως. Για να παίξουν σε αυτά τα τελευταία εγώ πάντως. Επειδή διάβασα για κάτι ποσά, αν ήμουν Βιερίνια. Λέω εγώ αν ήμουνα. Θα έλεγα παιδιά τώρα τι θα μου δώσετε 30 και 40 και 50 χιλιάρια για ένα μήνα. Εγώ θα παίξω έτσι για την Παοκάρα. Αν ήμουνα Βιερίνη. Λέω το δεν είμαι. Ούτε θα κάνω κουμάντο στην τσέπη του.
Και αλλά... δεν ξέρουμε και τι σκέφτεται τώρα. Μέσα στο μυαλό του δεν μπορούμε να πούμε, αλλά με το χαρακτήρα που μας έδειξε τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Ξέρουμε είναι... τι θα κάνει αυτό με το Σαββίδι. Αυτό ό,τι θα κάνει με το Σαββίδι θα το κάνει, παιδιά. Ακριβώς. Εμείς δεν μας πέφτει λόγος. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το αγαπημένο, όλα τα παιδιά. Ξέρουμε είναι, πόσο πονάει και αγαπάει. Αυτό ένα παραπάνω. Παύλε! Ένα παραπάνω. Πρόσεξε. Λοιπόν. Να δεις τι είναι τώρα η στιγμή. Στο Καραϊσκάκι, σέντρο ο Στοχ, κεφαλιά ο Βαρέλα. Πάνω στον δερματοφύλακα. Χθες, ίδια φάση. Ναι. Στοχ, σέντρα, φάση, Βαρέλα, και κεφαλιά μέσα. Κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι. Αυτό είναι. Άμα θέλει δεν να μπορούσε πει, αυτό να μπει. Αν έμπαινε αυτό στο Καραϊσκάκι, σε κεφαλιά, θα ήμασταν εμείς στο τελικό, φίλε. Το πιστεύω. Γιατί και του Λιμνιού αν έμπαινε. Και του Λιμνιού. Εντάξει. Λέω γιατί είναι η φάση που είναι ίδια, Παύλε μου, ναι. Ναι, και αυτή είναι η ίδια και είναι εθνικού γένου η μπάλα. Ο Λιμνιός επίσης. Αν δεν μπαίνουν, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, να μην καταδικάσουμε και τους παίκτες. Και δεν είναι και ο χρόνος τώρα που πρέπει σωστό. Να λέμε πολλά. Σωστό. Έξι μάτσα ακόμα. Μετά όσο λίγο θέλετε. Λίγο για το Θάνο, λίγο για το ένα, λίγο για όλα, αυτή όλα. Η ώρα όπως όλα. Είπες και εσύ που θα κρίνουμε όσο και το θέλετε. Προπονητή. Έχω πολλά να πω. Όσο πάρα θέλετε. Πολλά δεν έχουμε πω. Καμία υποχρέωση αλλού. Δεν έχουμε καμία γραμμή. Όχι. Το ξέρετε εδώ. Δεν υπάρχουν όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Ένα μικρό παράπονο έχω από το σταθμό. Να το πεις. Θα σου το πω εκτός αέρα. Ό,τι στην θες. Εμποδοσία θα σου το πω, δεν βιάζομαι. Ό,τι θέλεις. Γιατί γίνεται κάποια εις βάρος της ομάδος μας. Τέλος πάντων, εσύ μπαίνεις και στο νόημα εύκολα. Εγώ πρέπει θέλω να σου πω, σε έχω πιάσει ήδη. Σε έχω πιάσει αγκαλίτσα. Θέλω το παράπονο, και... θέλω το παράπονο να όχι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει. Θα τα πούμε στην εμποδοσία. Ναι ρε παιδί μου, αυτό ισχύει γενικά. Δηλαδή, αν έχεις παράπονο από κάποιον, είναι ωραίο άστο. Να τον πάρεις να του το πεις του ίδιου, κατάλαβες. Τελείωσε, ναι. Άστο. Θα σου το πω στην έγινε, αιμοδοσία. Έγινε. Δεν θέλω να πέρω. Λοιπόν, 30 Αυγούστου είναι η αιμοδοσία μας. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από το Γιάννη από τα τρένα. Έλα ρε τρένο, τρένο, έλα ρε τρένο. Ναι. Πάλι μια ζωή μαζί είμαστε τώρα, βλέπουμε τα παιχνίδια. Τέλεια. Τα αγαπημένη μας ομάδα. Τα φιλιά μας και Μπιζίμ, την αγάπη μας. Μπιζίμ, ζωμουσού αδερφέ μου. Βεβαίως κρεατάκια, τσιτσί. 9.47 βάλε. Γεια σου Παυλάρα μου. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω. Να μας ακούτε και στην Καβάλα και στη Βόρεια Θάσο και στο Στριμωνικό Κόλπο εκεί στο δεύτερο τρίτο πόδι. Space FM 92 και 2. Τα φιλιά μας. Έχουμε πολύ κόσμο εκεί μας ακούει. Και στη Δράμα μέσω Sound 93 και 8 και στη Χαλκιδική 107 και 4. Αυτός είναι ο αθλητικός λίμπερο. Και όταν σας παίρνουν να το λέτε. Να κελαϊδάτε όταν σας ρωτάνε. Μη σκιάζεστε. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς την Κολομπάμπου εχώρα. Καλώς τον. Εκεί έχουμε, εκεί. Να ξέρεις τη χώρα, δεν έχουμε αυτό υπουργό αθλητισμού μια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν είναι έχει. Όλων των χωρών, μιας χρήσης. Όλων των ομάδων. Επίσης οι μάρτυρες εκεί δεν πεθαίνουν, να πούμε, λες και έχει πέσει περονόσπορος. Ούτε οι ανακριτές φεύγουν σε άλλες χώρες. Οι ανακριτές αυτό να ξέρεις ότι είναι ένα θέμα που θα λύσει την αστιφιλία, Κωστή. Επιτέλους πρέπει και η επαρχία να αποκτήσει ικανούς ανακριτές. Έτσι, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να μετικήσουν είτε σε τόπο κλοερό, κυριολεκτικό ή μεταφορικό. Ακριβώς. Διαλέγουν το κυριολεκτικό να μην πάρει το μεταφορικό. Ω, παιδιά, το λέμε, και, το λέμε πραγματικά και είναι εκλαυσίγελος έτσι. Είναι τραγικό αν το σκεφτείτε. Είναι... Πάντως επειδή αυτή την περίοδο βλέπω τον Άρκος, ναι. Εντάξει, έχω μια χαρά ότι ακόμη Κολομβία δεν έχουμε γίνει, Κωστή μου. Ναι. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες πάντως. Κάνουμε φιλότιμες προσπάθειες, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ναι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμη, έχουμε. Μπορείτε ναι, πάντως, να τα καταφέρετε. Αυτό που μου γράψανε στον τοίχο, επαγγέλματα που δεν άνταξαν στον χρόνο, Ντελάλης, Λούστρος, Γανωματής, Θυρωρός, Καρεκλάς, Νερουλάς, Σαμαράς, Γαλατάς, Ανακριτής, Νουρένα. Ναι, ναι, ναι. Φοβερό πραγματικά. Γελάμε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πάμε στο μάτς. Να μου πεις. Στο μάτς, πρώτα απ' όλα να θυμίσω μόνο Κωστή ότι 27 Ιανουαρίου ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος με 1 βαθμό από τον Ολυμπιακό και 14 βαθμούς από τη Χάρτινη. Ναι, βεβαίως. Είναι η μέρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή Μαρούπα ναι, ναι. Και Αρκούδη την απόφαση. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε, ναι. Γιατί όλοι μένουμε στο αγωνιστικό, στα λάθη του ΠΑΟΚ ναι, κτλ. Ναι. Φυσικά. Ακόμη και χθες ένας τύπος που κάνει τον Καμπόσο ως δήμαρχος Αργολίδας, Άργους και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τον είδα. Είπε ακόμη μια μπουρδα. Άλλος ένας. Σέκουλα πάνω στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Μήνυση ξέρω... αγωγή στο κεφάλι, όπως και το άλλο το παλικαράκι ο χαντμπολίστας που τολμάει ναι, να βάλει τον ΠΑΟΚ στο στόμα. Λέει συγγνώμη, λέει ο χαντμπολίστας, λέει το νεαρό ηλικία. Τι νεαρό, ρε. Πόσο χρονών είναι, 7.
Τι νέα ρωτσιλικές. Κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο με τον ΠΑΟΚ. Βρίζετε, κάνετε, ράνετε Βούλγαροι και πας μετά να παίξεις την Εθνική Ελλάδα. Όχι, φίλε. Ρε παλιοκόπρι, του παίρνεις... για τη Μακεδονία. Αυτό, του παίρνεις τη φανέλα διαπαντός. Τη φανέλα εσύ με το εθνόσημο δεν την ξαναφορέσει. Κυνήγει μέχρι σε σγάτων σε αυτούς και στον άλλον από, την, από το Άργος. Καλά, τους αργίτες τους ξέρουμε καλά. Έτσι. Εγώ λέω είναι... Κωστή μου να κάνουν το αυτό. Να, κάνουν, να τιμήσουν τη Μακεδονία και να φωνάζουν από τις κερκίδες το σύνθημα που λένε Πουτμπίπιπ Μακεδονία, ναι, ναι. Λεσβία κτλ. Ναι, ναι. Έτσι την τιμούν τη Μακεδονία οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Έτσι την τιμούν. Τέλος πάντων, για το χθεσινό Κωστή, εντάξει, νομίζω ότι. Είναι σίγουρα σημαντικό ότι ο αντίπαλος δεν είχε κίνητρο και οι μισοί του παίχτες σήμερα δεν θα είναι ουσιαστικά στην ομάδα τους, έτσι. Ναι. Εγώ πάντως οφείλω να βγάλω το καπέλο στο Μαωρίσιο, ο οποίος μπορεί και αυτός να μην είναι μεθαύριο στην ομάδα μας. Όμως, αλλά τιμώντας αυτό τα χρήματα που πήρε από την ομάδα, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, αυτό ναι. Το καλύτερο ό,τι μπορούσε να κάνει. Ναι, ναι. Έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία στην ομάδα, είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ο οποίος πραγματικά πρόσφερε πολλά παρά τους τραυματισμούς και τα έτσι. Προβλήματα τον που είχε θέλει, λέει ο... Τον θέλει ο Λουτσέσκου. Ας πάει, στην ευχή στην του Θεού, ευχή του Θεού και της Παναγίας. Εγώ άνθρωπο ο οποίος προσέφερε στην ομάδα δεν μπορώ όχι, να φίλε. Τον... Όχι, αχάριστη δεν είμαστε. Καθολογήσω ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει κάνει κανένα κακό και προσπάθησε κανένα. ό,τι μπορούσε μέσα στο γήπεδο. Όπως το λες Χρήστο, δεν είμαστε αγνώμονες. Δεν είμαστε, τον ευχαριστούμε, είναι από αυτούς που θα φύγει πιστεύω. Απλά αποδεικνύεται και με το Recity ότι όταν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα συνήθως εκτιθόμαστε. Θέλουν αυτό. Ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ή περισσότεροι βασικά αθλητές θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν στη χώρα, στο στυλ παιχνιδιού. Μην ξεχνάμε ότι εδώ παίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Ματάκι χορταράκι το λέμε αλλιώς εμείς. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι ο μπαλαδόρος ή το δεκάρι, έτσι. Είναι αυτό. Μα δεν νομίζω ότι τον πήραμε για αυτό το πράγμα. Μα και ούτε και ο ίδιος είπε ότι ήρθα και θα βάλω 17 γκολ, ας πούμε, και θα κάνω 32 assist. Δεν τον πήραμε για μπαλαδόρο, τον πήραμε για έναν παίχτη που θέλαμε εκεί, η έλλειψη που είχαμε να τρέχει, να κόβει, να κάνει. Να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση, Χρήστο. Πόσες φορές χθες το παιχνίδι θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω μπράβο, ρε City, που τους πήρε την μπάλα μέσα τα πόδια. Και με το Γαύρο το ίδιο. Στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, σταματούσαν, φίλε, κατάπινε τον αντίπαλο. Και λέω μπράβο, και έτρεξε, πάλεψε, μόκδισε αυτά. Πήγε να τον κόψει και το ποδόσφαιρο Ματίγια, έτσι, και τη χαρίζει την κόκκινη. Μάρς εκεί με την καρατιά που τον δίνει στο στήθος. Απλά αυτός είναι βουνό και δεν πέφτει. Τι να πες. Όπως χαρίζει και δεύτερη κίτρινη στον Τόνσο. Και σήμερα η Μπόρα για σπορ, επειδή πέρα βρέχει, γράφει λέει ο γνωστός Βάιερ, λέει χάρισε δεύτερη κίτρινη στον Μάτος. Ναι. Ρεσί. Αυτοί πραγματικά, δηλαδή εκεί, έχουν γίνει πιο αχώνευτοι από ακόμη και τους Γαύρους. Μεγάλος πόνος. Γι' αυτό την Τετάρτη λοιπόν. Του τραβάς μία, τους επαναφέρει στην πραγματική διαφορά των 13, 14, 15 πόντων, γιατί αυτή είναι η πραγματική διαφορά. Φυσικά. Όχι αυτή η χάρτινη. Φυσικά. Και ησυχάζεις για να ετοιμάσεις την ομάδα για του χρόνου. Ούτε έτσι με την αφαίρεση των 7 βαθμών κατάφεραν να με περάσουν. Ούτε έτσι. Δεν μπορεί η κούλα η χαρτοσακούλα. Πρέπει να την, να τη διαλύσουμε, να τελειώνουμε, Κωστή. Γιατί οι άνθρωποι ό,τι έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να μας διαλύσουν, βάλανε εμάς να σκοτωνόμαστε με το άλλο το. Το νεροβούβαλο και αυτοί τη βγάζανε ζάχαρη. Έτσι, έτσι Χριστά μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Και εδώ, πάμε εδώ. Ναι. Καλησπέρα. Ω, Αντρέα, δύο έριξες, δύο κλάδεψες, αγόρι μου, δύο. Η Νέα Υόρκη, πολύ δυνατός είσαι, αγόρι μου. Πάω κάρα, πάω κάρα, μεγάλε. Γεια σου ρε Αντρίκο. Τι ωραίες που είσαι. Και άκουσα εχθές σε μια εκπομπή μετά τις 11 το βράδυ. Τι ωραίος που είσαι. Δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Μετά με είπε ο κύριος ο Κωστής Πεσταρός. Από βγήκα στον Κωστά που βγήκα να κάνουμε σχόλιο μετά το μάτς. Ναι, τι ωραίος. Δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Αλλά τι ωραίος που είσαι. Γεια σου ρε Αντρέα. Και να παίξουμε 11 Έλληνες, τι θα πάμε στον Εύρο Φαντάρι, θα πάμε... Μα αυτό είναι που λέμε... Πρέπει να έχουμε και ξένους. Δεν, ακριβώς, δεν είναι... Πρέπει να έχουμε όλους Έλληνες. Αντρέα μου, λέμε ότι ναι, τα παιδιά από τις υποδομές, ναι, τα Ελληνόπουλα βεβαίως, αλλά δεν αποτελεί αυτό, ντε και καλά. Δεν κατάλαβα ποιος ήσουν. Ναι, ναι. Φοράω άλλη, φοράω περούκα. Όταν βγαίνω τα βράδια φοράω περούκα για να μην γνωρίζουν. Στον Εύρο δεν θα πάμε φαντάρι και οι έντρες δεν είναι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γεια σου ρε Αντρέα. Και χρόνια του Παύλου. Αγόρι μου. Ναι. Τι συμφωνία και Χαλκιδική και
και Καβάλα στα Κουκεφράσο. Στη Νέα Υόρκη. Και στη Νέα Υόρκη, ρε. Φτάνει, ρε, φτάνει στην άλλη άκρη της γης, ρε. Έχω, ρε, Ανδρέα στη Νέα Υόρκη, ρε. Έχω στο Bronx, Παοκτσάκι, ρε. Έχω Παοκτσί, ρε, στο Bronx, ρε. Την Τετάρτη, Παοκτσί, γεια σου, γεια σου. Φιλιά, γεια σου, Ανδρέα μου. Γεια σου, Ανδρέα μου. Φιλιά, παιδιά, είναι 2:30 ώρα το πρωί και ο Ανδρέας δεν κοιμάται και μας ακούει. Πέφτει τώρα και ξαναξυπνάει μετά το μεσημέρι. Τι γίνεται, ρε. Πάμε εδώ, πάμε. Ναι! Διάλειμμα δεν κάναμε, παιδιά. Εγώ στην κοσμάρα μου, έτσι. Δηλαδή, πέρασε και δεν κάναμε διάλειμμα. Καλημέρα! Καλημέρα. Ναι! Διάλειμμα! Έλα! Μ' ακούς! Καλώς το παιδί! Πάλι αυτό, πάλι οδηγάω. Σκούφος είμαι. Αγόρι μου! Καλώς το σκούφο! Σ' ακούω, φίλε, σ' ακούω καθαρά εγώ. Έλα, over! Έλα, έλα. Έχει και κάτι στρατιωτικά οχήματα εδώ πέρα, Παύλο Αλεξανδρούπολη. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν επιβεβαιώνεις για ακόμα μια φορά, θέλω να πω, ναι, ότι η ομάδα η φετινή με την περσινή δεν έχει καμία σχέση. Η ομάδα που πήρε το double δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που έπαιξε φέτος. Εννοείς ούτε... στα πρόσωπα, στο σύστημα, στην ψυχολογία... Για τους παίκτες. Ναι. Για τους παίκτες. Οι παίκτες καταρχήν είναι τελείως διαφορετικοί. Γιατί έχεις αλλάξει τελείως την επίθεσή σου από το τέλος της χρονιάς και μετά. Το κέντρο σου είναι τελείως διαφορετικό. Είχες τραυματισμούς, είχες αποχωρήσεις. Έχεις μια τελείως διαφορετική ομάδα. Ναι. Είχες και μια ομάδα που πήγαινε μέχρι το Δεκέμβριο τα κόκκινα με την κεκτημένη. Αναθυμιάσεις από πέρσι. Κεκτημένη. Αναθυμιάσεις. Ω, μ' αρέσει η φίλη παρομοίωση. Έτσι είναι. Σωστός. Και έρχεται ναι, η απόφαση. Έλα. Ναι. Έχουμε, έρχεται, καταρχήν... Σε χάνουμε, σκούφε. Σε χάνουμε. Έλα. Εδώ πάνω από τις λίμνες είμαι. Ναι. Λέω, έχεις χάσει το Πίστεσβαρ από τον Αύγουστο, δεν τον έχεις ξαναδεί. Φοβερό. Ψάχνεις. Σωσή. Δεν έχεις Αντρέ Βιερίνια όλο τον χρόνο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Κάποια μετά... στιγμή έρχεται και η ήττα από τον Άρη που μέχρι το 3-1 ήσουν πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πίστευα ότι ο Άρης μπορεί να μας κερδίσει. Ακόμα και στα πρώτα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πίστευα ότι μπορούμε να το γυρίσουμε. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα η ομάδα χαλαρώνει, της φεύγει όλο το άγχος και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Ναι. Αυτό ήταν, δεν φταίει ο προπονητής. Και ο προπονητής τον είδαμε τώρα στα τελευταία παιχνίδια που και με τον Ολυμπιακό, όπως το είπες και εσύ, ίδια φάση με τον Βαρέλα, μπαίνει μέσα, είσαι τελικό, δεν μπαίνει μέσα, ναι, είσαι με τον Άρη. Με τον Άρη μπήκε, με τον Ολυμπιακό δεν μπήκε. Απλά πράγματα. Δεν διαφωνούμε γενικά, αλλά το ότι δεν φταίει ο προπονητής καθόλου δεν μπορώ να το πω, αδερφέ. Φταίει, έχει ευθύνη σε αρκετά πράγματα. Ναι. Το καθόλου δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει κανένα. Αλλά δεν είναι αυτός που πρέπει να συνέχεια να κάνουμε. Δηλαδή, έβγαλε. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Στο 60-70 και διάβασα κάτι από το Μίλιο, νομίζω, δεν ξέρω ποιος το έλεγε. Που λέει και αυτός τον έκρασε. Ότι ποιος ξέρει ότι ο Τζιόλης μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, παιδιά. Ξέρουμε ότι μπορεί να αντέξει το παιδί σε αυτόν τον χρόνο. Δηλαδή κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς, γιατί κάνεις αλλαγές. Και να σου πω και κάτι. Μείναμε με την καλή εμφάνιση του Τζιόλη με τον Ολυμπιακό. Μείναμε. Με τον Άρη του πήρε το πορτοφόλιο ο Διαμαντόπουλος, Διαμαντίνος. Εντάξει, χθες δεν ήταν family η εμφάνιση. Ακριβώς. Αντίστοιχα, αλλά... λοιπόν, το παιδί δεν μπορεί να βασιστεί πάνω στον Τζιόλη και στον κάθε Τζιόλη. Όχι, αλλά στο Καραϊσκάκης ειδικά που έχει τέτοιο timing, που βλέπεις ότι έχει ψυχολογία εκείνη τη μέρα, δεν τον βγάζεις. Και σε πληροφορώ ότι δεν υπήρχε θέμα αντοχής. Δεν υπήρχε θέμα. Ένα 18χρονο παλικάρι. Τέλος πάντων. Με το στόχ, όσες φορές και αν τον είχε βάλει στα προηγούμενα παιχνίδια, είδαμε κάτι καλό. Δεν είδαμε κάτι χάλια και είδαμε μια επιμονή σε παίκτες που, όπως είπες, ο Μπίσεσβαρ ήταν τρομερά ντεφορμό όλη τη χρονιά. Αυτό ναι, είπαμε. Απλά είναι ο παίκτες όμως βαρόμετρο την προηγούμενη χρονιά. Έχει ένα λιμνιό που πρέπει να τον βγάζει και στη βιτρίνα. Μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες που παίζουν είναι αυτοί που μπορούν να πουληθούν. Ναι, αλλά και ο λιμνιός, φίλε, και ο λιμνιός. Καλό του έκανε χθες που έμεινε έξω. Αντί να κερδίζει πόντους του χάρη. Μα ακριβώς ντεφορμέ. Αν τον βάλει στο πάγκο όμως, ουσιαστικά.
Αν τον βάλεις, είναι σαν να τον βάλεις στο πάνω ράφι να μην φαίνεται. Το προϊόν το έχει βιτρίνα. Αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς. Μία κουβέντα. Μία κουβέντα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη που κάνουμε κάθε χρόνο. Να αφορίζουμε και να εκτυπνώνουμε παίκτες για μια, δύο, τρεις εμφανίσεις. Και κάθε χρόνο να μην αλλάζουμε προπονητή, παιδιά. Πρέπει η ομάδα να αποκτήσει προπονητή για να έχει συνέχεια. Αυτό φωνάζω. Δεν ξέρω από μπάλα. Μ' αρέσει να κερδίζει ο Πάο. Μια χαρά τα λες. Μια χαρά τα λες. Έγινε σκούφε! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης, Νικολαίδης, εκεί μπαίνετε, λέτε αθλητήρι, λέτε ζουμουσούε, εδώ, ο άλλος το πρωί φωνάζει ότι είσαι ο κορυφαίος και βρίσκεται κινητό, θέλετε, τάμπλετ θέλετε, ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, κλιματιστικό, τηλεοράς, τι θέλετε, τα πάντα. Ειδικά αυτό το διάστημα το γιοτόμι κλιματιστικά. Μπουκάρετε και είστε άρχοντες. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά στο Νικολαίδη βρίσκεται το πιο καθαρό, το πιο υπέροχο, γλυκό και παγωτό στην πόλη. Και ψωμάρες το μεσημέρι και το πρωί το καφεδάκι σας, τα σφολιατοειδή, τα πάντα όλα. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά εναντίον ΟΕΔ. Αιγαίων, ψαρούκλες, πεντανόστιμα, θαλασσινά, εκλεκτά, όπως βγαίνουν από τη θάλασσα στην πιατάρα σας, είτε εκεί, στο χώρο παραίστου του Μεζεδοπολίου και στο δικητήριο. Και στο Ρεόκαστρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο Ντιλιβεριά, 214.000 για το κέντρο, για το δικητήριο, πεντανόστιμα, βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας, εκλεκτά όσοι πήγαν, ξαναπήγαν, πεντανόστιμα όλα από το Αιγαίον. Και θα δώσουμε και εκεί, όπως κάναμε και την Παρασκευή, 50% έκπτωση τραπέζι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Σε πρώτη φάση, θέλω να μου πεις πώς σε λένε. Σάνο. Θάνο τι, σκέτο, Θάνο μόνο. Θάνο τι. Στασαρό. Θάνο τσατσαρό. Ναι. Μα εγώ τι είμαι. Ποιος είμαι. Ο Κωστής Τσατσαρός. Ο Κωστής Τσατσαρός. Ναι. Τι είμαι, ο παππούς, ο θείος, ο ξάδερφος. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς είμαι. Ναι. Έλα ρε Θάνο. Ο μπαμπάς. Έχω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ωρα. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή μου. Όμως. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Σκέτο ΠΑΟΚ μόνο. Πακάλα. ΠΑΟΚΑΔΑ. Ναι. Τέλεια. Σ' αρέσει εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Ε. Ναι. Αυτό που κρατάς τι είναι. Ο ΡΑΤ. Ο ΡΑΤ. Ναι. Ο ΡΑΤ από πού είναι. Τι κούκλα είναι αυτή. Από ποιο παιδικό είναι. Από το Μπεντεν. Από το Μπεντεν. Ναι. Μάλιστα. Θες να στείλεις κάπου χαιρετίσματα. Π.χ. ας πούμε παράδειγμα. Παπά, παππού, τέτα, φίλους μου, ναι. Φίλους μου, θείες, ξαδέρφια, νονό, αυτή, στην αδερφή σου. Ναι. Πώς θέλετε την αδερφή σου. Σε όλους. Ναι. Με τη μία και ξεμπερδεύεις. Ναι. Αυτά λοιπόν θα νο. Τώρα θα πας βόλτα. Ναι. Εντάξει, ναι. Χαιρετάμε, τι είπαμε. Αντία, καλό βόλτα. Ζούμουσου. Τι δεν άκουσα. Ζούμουσου. Ζούμουσου. Γεια σου Θάνο. Γεια σου Θάνο. Γεια σου. Γεια. Αυτά. Αυτά γίνανε την Παρασκευή. Επειδή το ζητήσατε εσείς το ξαναβάλαμε. Όχι γιατί και εγώ δεν θέλω δηλαδή. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σε Πέτρους, Παύλους, Παυλίνες, Πετρούλες. Ό,τι υπάρχει. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Μπουκάρουμε. Θυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν έχει πάει εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Στα Ελευθέρια να φάει. Στο Δημήτρη το μέρος, το στέκι. Χάνει η παντσέτα του, το κεφτεδάκι του, το μπιφτέκι του, το σουβλάκι το χοιρινό, τα παϊδάκια, η πατάτα του κομμένη στο χέρι, όλα είναι πεντανόστιμα και εκλεκτά. Εκλεκτά, το λουκάνικό του τρέχουν τα σαλάκια μας. Πήρε και το δίπλα χώρο, απλά με όλες τις σχετικές, θα πούμε, τέλος πάντων, οδηγίες. Με το πρωτόκολλο για τις αποστάσεις, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Φυσικά δεν ξεχνάτε, Climart, αυτός είναι ο νούμερο ένα στον κλιματισμό. Ψήξη θέρμανση, Daikin και όχι μόνο. Γραβιάς και Δελφών γωνία, ο Κώστας και ο Σες. Μπείτε και στο climart.gr για να δείτε, είτε πρόκειται για χώρο εργασίας, για πολυκατάστημα, για εμπορικό κέντρο, για σπίτι, για γραφείο, οτιδήποτε. Βάζει το μαραφέτη και ησυχάζετε, εξαιρετικά πράγματα στον κλιματισμό. Και βέβαια. Τέντα Χόμ, ο αρχιτεντάρχης στην πόλη, μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, χρόνια τώρα, γι' αυτό είναι νούμερο 1, 36 χρόνια. Και ανατολικά,
Καλαμαριά στο 4-30-011 και δυτικά απολύχνη αγνώστου στρατιώτη 92 όπως ανεβαίνετε στον εκκλησιακό χώρο. Τέντα home. Μιλάτε σε όλους τους χορηγούς, λέτε. Ο Τσατσαρός λέει ότι θα μου κάνεις άλλη τιμή. Ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι ο κορυφαίος. Ο Τσάτς λέει ότι είσαι νούμερο ένα. Να το λέτε αυτό. Σας προσέχουν ακόμα περισσότερο. Πάμε. 2310-287-888. Θυμίζω σακουλάρα κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης δίνουμε σήμερα και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. 654. 654, κάτσε να σε βάλω, περίμενε. Άχι, ναι. Και θα τα δώσεις σε έναν από τους εορτάζοντες. Τέλεια. Όποιον θέλεις εσύ. Τέλεια. Και χρόνια τους πολλά σε όλους. Να σε κατώ, Άκης από πού βγαίνει, Άκη. Με το πήρε το στόμα. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Πες. Το όνομα που έχει ο Θάνος. Ναι. Μην νομίζει κάτι τυχαίο. Πρόσεξε τώρα τι λέω, κατάλαβες, έτσι μπήκες κατευθείαν. Όχι, και, μου το και σένα το παιδί σου θα. Τι Θάνος είναι, μου είπες. Το παιδί μου. Ναι. Όχι. Όχι. Και εσύ είσαι Θάνος. Βασούλα. Κορίτσι έχω. Α, μπερδεύτηκα. Κάποιος άλλος μου είχε πει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ είμαι εδώ για να σου το πω. Το Άκης είναι από το Θανασάκης. Ναι, ναι. Σοπα, λοιπόν, φίλε, είσαι Θανάσης, yeah. Δηλαδή. Πώς το κάνεις, Άκη. Είπα μια ιστορία κάπου, θες να σου ξαναπώ. Όχι, είναι δεν, καλό, υπά... γιατί δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται. Πες, πες, τέλος πάντων, πες, πες, δεν έχω θέμα. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, δεν σου πω, το έχω ξαναπεί. Ερχόταν από το Δερβαίνι για να μπουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είχε ένα κλεισάκι εκεί στο Δερβαίνι, παλιά ήταν και μια ταβέρνα φυσικά. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Ήταν ένα κλεισάκι του Αγίου Αθανασίου. Ναι. Και εμπόδιζαν για ώρες. Υπάρχει ακόμα το κλεισάκι. Πρέπει, ναι. Ναι. Εμπόδιζαν για ώρες να μην μπει μέσα ο εχθρός, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Καθυστερούσαν, ναι, για να έρθουν οι στρατιώτες, ναι, μας. Ήταν κάπου και από μακριά έρχονταν. Ναι. Και αυτό είναι θαύμα, έτσι, πρόσεξε. Ναι. Για να ξέρεις ότι ο Άγιος Αθανάσιος δεν είναι ότι. Ότι Μέγας Αθανάσιος. Φυσικά. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τους, για τους δίπλα. Γιατί θα βγαίνουν και θα κλαίνε. Λοιπόν, ακούστε. Αυτοί δεν είπανε να συνεχίσει το πρωτάθλημα στα play-off. Βεβαίως. Συνέχισε. Τι να συνεχίσω. Συνέχισε το πρωτάθλημα. Συνεχίζω, ναι. Όχι εσύ. Ναι, το κατάλαβα. Άσε με, ναι, ναι. Εγώ το μιλάω, ξέρεις πώς. Λοιπόν, τώρα, γιατί κλαίτε ρε παιδιά. Εσείς θέλατε να συνεχίσετε. Επειδή ακούσατε το μεγάλο αδερφό σας. Έτσι δεν είναι. Εγώ χθες τον αγώνα δεν τον είδα, έτσι, γιατί ήμουν Χαλκιδική, δεν τον είδα. Με παίρναν κάθε 5 λεπτά και μου λέγανε πώς είναι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, ο μεγάλος αδερφός για προσωπικό όφελος σας θέλει. Καταλάβετε ποιος είναι ο μεγάλος αδερφός, έτσι. Κάτι ξέρουμε. Κάτι υποψιαζόμαστε. Λοιπόν, α, μπράβο. Γι' αυτό σας θέλει. Δεν σας βοήθησε όμως με τη χάρτινη, γιατί για προσωπικό όφελος σας ήθελε. Λοιπόν, από εδώ αυτός και πέρα, όμως, για μην... τον οποίο μιλάς, συγγνώμη σε διακόπτω, ναι, 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 δεν δίνει και 41 πυρετό να έχει, δεν δίνει ούτε τη μία μονάδα Κελσίου στον άλλον για να έχει 40. Όχι, ξέρεις, γιατί το λέω, ξέρεις, το είπες στο πρόλογό σου αυτό. Ναι. Δεν δίνει ούτε τον πυρετό του ο Γαύρος. Απλά πράγματα, έτσι. Τέλος. Έτσι, γι' αυτό... Τέλος. Στον πρόλογό μου είπα ότι αν περιμένουν κάποιοι, το επαναλαμβάνω, να γυρίσουμε πάλι εδώ μεταξύ μας ποιος είναι το αφεντικό της πόλης και να περιοριστώ στα της πόλης μόνο. Δεν ξαναγυρίζω ποτέ 20... πίσω. Θέλω να είμαι το αφεντικό της χώρας. Αυτός είναι ο εφιάλτης τους κάτω. Ναι, έτσι. Δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Δεν θα ξαναγίνω ποτέ αυτό που ήμουν κάποτε. Να πω κάτι και κλείνω. Είναι ραδιοφωνικό αυτό που το κάνουν εκεί πέρα ορισμένοι. Όχι μόνο στο σταθμό που είσαι εσύ. Γενικά μιλάω, έτσι. Πρόσεξε, μην το πάρεις προσωπικά για μόνο εκεί. Δεν έχω κανένα θέμα. Βάζουν κάτι παραγωγούς με δύο οξύδες παραγωγούς για να ανεβάσουν την ακροματικότητα. Λοιπόν, παιδιά, είναι αποτυχία αυτό. Μην το κάνετε. Βάλτε με καμιά άλλη ομάδα, έτσι, με τον Όφη, βάλτε με, δεν ξέρω, με τα Τρίκαλα, βάλτε με κάποιον άλλον, ρε παιδιά. Έγινε, Άκη. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Έλα, έλα, Εφραίμ. Έλα, ναι, ναι. 107,4 στα Εφραίμ. Είναι σου καρδιά, δεν φρένει ανθρώπου. Έχεις πολλά, φίλε, έχεις πολλά, φίλε, πολλά, πολλά. Λοιπόν,
Φέτος θα πάρουμε τη δεύτερη θέση, τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Θέλω να δω στα επόμενα παιχνίδια που θα παιχτούν και με όφη και με αυτά, θέλω τα νεαρά παιδιά ναι. να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις. Να δούμε πού πατάει, πώς πατάει τα, κάθε μας από αυτούς, να πάρουν ευκαιρίες. Ναι. Και όπως και ο Στοχ, μετά από ένα χρόνο απραξίας, αρχίζει και δείχνει πράγματα που μας θυμίζει τον παλιό Στοχ, όταν είχε πρωτοέδρε στο ΠΑΟ. Ναι. Ο ΕΣΥΤΙ, ο οποίος μέσα στον κορονοϊό έκανε ατομικές προπονήσεις, αν έχω καλές πληροφορίες δηλαδή. Ναι. Και δείχνει ο άνθρωπος ότι έχει θέληση να προσφέρει και να δείξει πράγματα. Ναι. Να βασιστούμε πάνω σε αυτά τα πραγματάκια, να δούμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν και να δούμε τι προσφύγει θα γίνει στην ομάδα. Έτσι. Για να σχεδιάσουμε την καινούργια χρονιά. Έτσι. Όπως το λες. Και να πάμε δυνατά. Σε μία προτασούλα, σε μία προτασούλα σου, τα είπες όλα, φίλε. Δηλαδή, πάντρεμα των πιτσιρικάδων που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19, με όσους μείνουν και με όσους έρθουν. Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Η ΚΑΠΑ 19 μας, χωρίς άιντε γιούρια όλοι μέσα, με σωστή διαχείριση και όσον αφορά στο παικτικό κομμάτι και όσον αφορά στο παιδαγωγικό και στο ψυχολογικό κομμάτι, είναι η μία κατηγορία. Η άλλη είναι όσοι αξίζουν να μείνουν, είτε είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και θα έχουν διαφορετικό ρόλο, δεν μπορούν να παίζουν 90 λεπτά οι 33άριδες και 34άριδες, έτσι. Και το τρίτο σκέλος, η τρίτη ομάδα ανθρώπων, αυτοί που θα έρθουν για να μπουν και να κάνουμε αυτό το πάντρεμα των τριών κατηγοριών. Και κοίταξε, Κωστή, 33άριδες, θα κρατήσεις δύο. Δεν μπορείς να κρατήσεις, ξέρω εγώ, 7-33 άρδες. Μα αυτό, ακριβώς. Στην εμπειρία, αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Εχθές δηλαδή η ομάδα, γιατί είχε πιο καλά τρεξίματα από τα άλλα μάτς, πώς το εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή έβλεπα να κατεβαίνει, να κάνει επίθεση και μου θύμιζε η περσινή ομάδα. Κατέβαινε με τις κάθετες μπαλιές της, με τις γρήγορες πλάγιες μπαλιές της, να βγαίνουν δεξιά-αριστερά τα εξτρέμ. Δηλαδή γιατί δεν το έκανε και στα προηγούμενα μάτς, γιατί το έκανε εχθές. Αυτό, δηλαδή, εντάξει, άρα θέλουμε φρεσκάδα. Φρεσκάδα, παιδιά, αυτό που λες. Θέλουμε ταχύτητα. Η ομάδα αυτό που δεν είχε φέτος, γιατί είχε πέρα από τα λάθη του Φερέιρα, σαν λάθη του προπονητή, είχαμε και θέμα στην έκρηξη, στην ταχύτητα, στο ξεπέταγμα και στη φυσική κατάσταση. Παιδιά, εγώ δεν είμαι ούτε εργοφυσιολόγος, ούτε γυμναστής να το παίξω η Δήμονας. Τα ματάκια μου τη βλέπουν. Πολλές φορές φέτος δεν είπαμε άντε ρε, κάντε ρε λίγο, κάντε λίγο, βγάλτε λίγο. Αυτό που το λέμε έτσι απλά εμείς κομπογιανίτικα και επιφανειακά, ότι βγάλτε λίγο. Η έκρηξη που δεν υπήρχε φέτος ήταν ένα μεγάλο θέμα. Μεγάλο. Ναι, κανένας δεν θέλει να το παίξει προπονητής. Κανένας νοεί μου δηλαδή να παίξει προπονητής τι και πώς, τι φταίει, τι δεν έγινε. Όχι, τι. Περίμενε, θα γίνει το κάτι παραπάνω στην τελευταία στιγμή. Κάνε την τελευταία πάσα, ξέρω εγώ, να κάνεις κάτι κτλ. Και δεν γινόταν. Αυτό όμως πρέπει να γίνει. Και αυτό γίνεται μόνο με νέα παιδιά. Με νέα παιδιά και με ανθρώπους που θέλουν να έχουν θέληση να προσπαθήσουν. Είτε είναι αυτός ο προπονητής, είτε δεν είναι, να πούμε κάτι σημαντικό, Εφρέμ. Θα πρέπει πλέον το επιτελείο των γυμναστών, των εργοφυσιολόγων, των φυσικοθεραπευτών, των διαιτολόγων, των ψυχολόγων, του προπονητή τερματοφυλάκων να είναι μόνιμα εδώ. Και να μην αλλάζει κάθε φορά που έρχεται ένας και φέρνει 10 δικούς τους. Στις μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, σας λέω προχθές, απολύθηκε μετά από 42 χρόνια ο γιατρός της Μπάγερν. Επειδή ο άνθρωπος γέρασε και απολύθηκε. Συνταξιοδοτήθηκε. 42 χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, είτε ήταν ο Χάνκες προπονητής, είτε ήταν ο Γκουαρδιόλα, είτε ήταν ο Κόβατς, είτε ήταν ο Χάντζι Φλικ, έμενε εκεί και ήξερε τα χούγια των παικτών, του Μίλλερ, του Λεβαντόφσκι, έτσι, του Νόιερ. Τους ήξερε τους παίκτες. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνει και εδώ, αδερφέ. Η κάθε έτσι. Ομάδα είναι μια μικροκοινωνία. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα έχουν στην Ελλάδα. Δεν ακριβώς. Υπάρχει συνέχεια του κράτους, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι να μάθουν τη δουλειά, ακριβώς. Εμείς θέλουμε να έχουμε συνέχεια. Ακριβώς. Για να έχεις συνέχεια και να έχεις, δηλαδή, έχεις βάσεις. Να ξέρεις ότι δεν ξεκινάω τώρα, το έχω ξεκινήσει ακριβώς. Χρόνια ακριβώς. Και πατάω εκεί πάνω. Εφρέμ, θα έρχεται ο προπονητής ο καινούριος και θα φέρνει μαζί φυσικά τον βοηθό του, έτσι, έναν-δύο άμεσους συνεργάτες, όμως θα του λέμε, ξέρεις κάτι,
Αυτό είναι το επιτελείο. Είναι δοκιμασμένοι, γνωρίζουν. Δεν 15 άτομα. Ορίστε. Ένα-δύο, όχι 15. Να έχει μαζί του. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό λέω. Ότι κύριοι, ότι αυτό είναι το επιτελείο μας. Γνωρίζουν του κάθε παίχτη τα χούγια, το ιστορικό του, την ψυχολογία του, τη διαιτά του, το σώμα του, τι τραυματισμούς είχε, τι άνθρωπος είναι σαν χαρακτήρας. Δεν πρέπει να αρχίσουν όλα από την αρχή. Κατάλαβες. Έφυγε ο Λουτσέσκου, φίλε. Ο Λουτσέσκου, ναι. Το κακό που έκανε για μένα δεν είναι ότι έφυγε μόνο ο ίδιος. Έφυγε και ένα εξαιρετικό επιτελείο που είχε γύρω του, γιατί και ο Ιταλός ήταν γατώνει και όλοι γύρω του. Έτσι, ξύλωσε όλο το πράγμα αυτό και γι' αυτό πήγαμε πολύ πίσω φέτος. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Αυτό λέω εγώ. Έτσι ακριβώς, γιατί πάνω απ' όλα όλα καλά είναι και τα γνωστή και τα λοιπά, αλλά αν δεν υπάρχει χημεία, η χημεία κάνει τη διαφορά. Μεγάλη λέξη, χημεία. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη. Έτσι, με αυτόν δεν βρήκαμε. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Έγινε! Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Γεια σου. Α, πες ξανά λίγο, πες τα τρία τελευταία. 363. Έγινε, Φρέμ. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Έπεσε, πάμε εδώ. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά παίρνω. Πρώτη φορά. Και τελευταία. Το όνομά σου. Θέλω να πω κάτι για τους σταθμούς. Το όνομά σας. Το όνομά σας θα μας πείτε. Νίκος. Και το υπόλοιπο. Ω, δεν έχω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κύριε Νίκο, τι ομάδα είστε? ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Εχθές ήμουν και στο Γαρελάο. Λοιπόν, θέλω να πω μια κουβέντα για το σταθμό σας. Ναι. Να αφήσει αυτά τα τρελά που θέλετε να διώξει τον προπονητή, που θέλετε του βγάλετε. Μια στιγμή. 8 παίχτες τραυματίες βγάλατε. Εσείς τους βγάλατε. Μια στιγμή λίγο, γιατί μπαίνετε κατευθείαν. Έτσι, θα πω εγώ, γιατί ήμουν αγανακτισμένος, ήθελα να τα πω και δεν μπορούσα να σας πιάσω. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, εγώ ήμουν χθες στο Χαρελάο να τους χαιρετά στο Λίμπερο. Ο προπονητής θα μείνει και θα το φάνε. Και το αυτό και αυτό από τις σέρες, πώς το λένε, που έχει πάρει σβάρνα όλα τα αυτά για να διώξει τον προπονητή. Δεν θα γίνει το κέφι σας. Να σας πω, λοιπόν, να σας πω λοιπόν κάτι. Ούτε ο διευθυντής σας εκεί που έπρεπε το παλτό του Πατατούδη. Να σας πω κάτι. Πήρατε τώρα φόρα και λέτε διάφορα. Πήρατε φόρα και λέτε διάφορα κατά το σταθμό. Ακούστε λίγο, ακούστε. Εγώ σας ακούω με σεβασμό. Βλέπετε. Και εγώ με σεβασμό σας ακούω. Μα δεν με αφήσετε να πω τίποτα. Το μόνο που άκουγα να πω είναι το Λαγογιάννη και το σχολημένο τον Νικόλα. Κανέναν άλλο δεν ακούω. Του αγαπούσαν κανέναν άλλο. Έτσι. Και τον Νικολάο τον αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε. Και τον Λαγογιάννη. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Γιατί είναι παοξάκι αυτή. Ακούστε με λίγο να σας πω κάτι. Καταρχήν, δεν ξέρω κατά πόσο ακούτε την εκπομπή μας σταθερά, τη δική μου εκπομπή. Εγώ, επειδή και λόγω δουλειάς μου είμαι port engineer ship, ναι. Δεν ξέρω αν την ξέρεις τη δουλειά. Εγώ φεύγω στο εξωτερικό, αλλά λόγω του πανδημία δεν πέτω στα αεροπλάνα. Ωραία. Έφευγα, πήγαινα 13 ναι. Μαρτίου, έφευγα, πήγαινα στον Παναμά να κάνω μια επισκευή, ένα βαπόρ που κατέβαινε από τον Καναδά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά. Χαίρομαι. 5-5,5 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν το εξής, κύριε Νίκο. Ναι. Φεύγω, έρχομαι πίσω. Ξέρα, δουλειά μου. Είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία, πάνω. Χαίρομαι. Σας λέω λοιπόν και το εξής, κύριε Νίκο, τι λέω εγώ. Το τι λέει κάθε εκπομπή, μιλάω για μένα. Έχω πει λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι μερίδιο ευθύνης έχει και ο προπονητής και ότι είναι λάθος να ρίξουμε όλη την ευθύνη για την κακή πορεία στον προπονητή. Πρώτο, το ρίχνετε και... όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Ο σταθμός σας. Αφήστε με λίγο να σας πω. Αφήστε με να σας πω λίγο. Γιατί εγώ σας άκουσα με σεβασμό. Αφήστε με να ολοκληρώσω κι εγώ. Έχω το δικαίωμα να σας πω. Λοιπόν, δεν μπορώ να απολογούμε για το τι κάνει κάθε εκπομπή. Ο σταθμός δεν μπαίνει καμία γραμμή. Ο κάθε ένας λέει αυτό που θέλει. Παίρνει. Εγώ πιστεύω ότι παίρνει. Αυτό λέγανε. Όχι, εδώ λοιπόν φεύγεται. Χραπ. Εδώ λοιπόν φεύγεται. Ο σταθμός παίρνει γραμμή. Είμαστε άνθρωποι με ελεύθερη βούληση. Εγώ σκοτώνομαι με πολλούς. Εδώ, στις απόψεις. Έχω τελείως διαφορετική άποψη. Αλλά το ότι ο σταθμός παίρνει γραμμή για να λέει κάτι, για να είναι πιο χατήρι να γίνει. Λοιπόν, δεν με αφήσατε να σας πω, σας τα πω τώρα αφού σας έκλεισα. Γιατί είναι πολύ προσβλητικό ότι ο σταθμός παίρνει γραμμή. Το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο και ο κάθε ένας λέει αυτό που θέλει. Και ας διαφωνούμε μαζί του. Σας λέω λοιπόν το εξής, τι λέω εγώ. Το τι λέει ο κάθε ένας στην άλλη εκπομπή, δεν μπορώ να απολογούμε, ούτε να μπαίνω να δικαιολογώ το τι λέει ο καθένας. Εγώ λοιπόν είπα. Ευθύνη και στον προπονητή, μεγάλη ευθύνη για την κακή πορεία, όχι όμως μόνο σε αυτόν. Είναι ένα που είπα, ότι υπάρχει ευθύνη και στους παίχτες και στους σχεδιασμούς, τα είπα 100 φορές. Και μάλιστα σήμερα είπα, άνθρωπέ μου, ότι δεν είμαι εδώ ούτε για να φέρνω προπονητές ή για να διώχνω, δεν έχω καμία τέτοια φιλοδοξία, ούτε ψηλώνομαι να νομίζω ότι επειδή έχω πολύ κόσμο και με ακούει,
ότι μπορώ να, έχω, να είμαι παοκάρχης ή να ξυλώνω προπονητές ή να φέρνω. Ό,τι βλέπω, αυτό λέω. Και το έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές αυτά τα 21 χρόνια. Και με τον Λουτσέσκου δεν ξεκινήσαμε καλά. Και είπα, γύρνα το και πρώτη-πρώτη εμείς θα σε αποθεώσουμε. Το ίδιο πράγμα λέμε, αν μείνει, και για το Φερέιρα. Δεν έχουμε ούτε προσωπικές εμπάθειες, ούτε έχουμε κάνει τίποτα γραμμές. Το να λέτε εσείς ότι ο σταθμός θα γίνει το χατήρι του και θα φτάσει κτλ. Είστε λάθος, το ξέρετε. Είστε λάθος. Πάμε. Ναι! Και έδιωξε και όλους τους υπόλοιπους. Ναι! Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, έλα, Στράτο. Λοιπόν, δεν ξέρω για το σταθμό, φίλε, αλλά εσύ προσωπικά τη μόνη γραμμή που μπορείς να πάρεις είναι την έξω δεξιά ή την έξω αριστερά. Μα τώρα τι! Μόνο αυτές τις γραμμές. Εντάξει. Όλες τις υπόλοιπες δεν, δεν εκπροσωπώ. Δεν είμαι. Τη γραμμή του κέντρου. Επίσης δεν εκπροσωπώ, δεν είμαι ούτε διευθυντής, ούτε. Δεν είμαι. Δεν είναι. Είμαι εγώ. Για μένα είσαι μπορώ να μιλήσω. Έτσι. Τελείωσε. Επειδή εγώ λοιπόν δεν ακούω όλο το σταθμό, αλλά ακούω επιλεγμένα πράγματα, εσένα και κάποιες φορές το Σταύρο, αν έχει κανένα ρεπορτάζ να πει. Εντάξει, άλλοι δεν ακούνε εμάς, Στράτο, και ακούνε το Ζαγόρα ή το Χρύσανθο ή το Βράδυ, τον Τρέγια με τον Τρούλο. Ο καθένας, παιδιά. Ακούει αυτό που θέλει. Το κουμπάκι είναι εκεί. Ακριβώς. Δεν είναι οξυγόνο που δεν μπορώ να τον αναπνεύσω, θα σκάσω. Άλλαξε με άμα δεν με γουστάρεις. Όποιος δεν θέλει, δεν ακούει. Έτσι. Αλλά ο σταθμός παίρνει γραμμή για να διώξει το Φερέιρα, δεν το δέχομαι. Είναι προσβλητικό και για μένα που ανήκω εδώ, σε αυτή την οικογένεια. Σε παρακαλώ. Μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούνε και πολύ, μόνο κάτι χιλιάδες. Ο Φερέιρα κάνει τα πάντα για να φύγει από μόνο του. Δεν μα τώρα, δηλαδή, σε παρακαλώ. Μα είναι δηλώσεις αυτές μετά. Είναι δηλώσεις. Πάλι αυτό με τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν πραγματικά. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα χθεσινά. Εγώ αυτό που είδα εχθές. Ναι. Μου δείχνει ότι αυτό που έλεγε η διοίκηση του Άρη, οι παίχτες του Άρη, ο λαός του Άρη, ότι παίζουμε για την πάρτη μας. Να καταραίει σαν χάρτινος πύργος. Φάνηκε εχθές ξεκάθαρα ότι παίζανε για αλουνού την πάρτη το Γενάρη. Εντάξει. Φάνηκε ξεκάθαρα. Και θα ήθελα, αν ο Χρύσανθος ακούει, να μας πει ποιος ήταν ο χορηγός που έδωσε το πριν. Τα 265 χιλιάρικα. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αν ακούει, εγώ θα τον ακούσω μετά. Θέλω να μας πει ποιος ήταν ο χορηγός. Αυτός θα ξέρει. Ακούει. Ρε, ζάρι κάνει. Ακούει. Ωραία. Ρεπορτάζ Άρικα, να μας πει ποιος έδωσε το πριν τα 265 χιλιάρικα. Ναι. Ποιος ήταν ο χορηγός που τα έδωσε. Γιατί εγώ έμαθα ότι ήταν ένας χορηγός. Ότι δεν τα έδωσε ο ίδιος ο Καρυπίδης. Ναι. Να μας πει ποιος δεν είναι, μπορώ ποιος να είναι ξέρω. Τόσο Λάρτζαρ και ρωτάς... έδωσε 265 δεν μπορώ να... Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω. Βάζει, και δεν μπορώ. Βάζει στον Άρη στον μπάσκετ, ας πούμε, ούτε τα μισά. Μάξε. Ένα παράδειγμα. Είναι άλλη ιστορία. Γι' αυτό ρωτάω το Χρύσανθο εγώ και δεν ρωτάω εσένα. Ακριβώς. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κάποιοι παίκτες ανοίγουν την πόρτα της εξόδου και μέσα σε αυτούς είναι και όλοι μοιος να συνεχίσει έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα να του πετάει όλο στην μπάλα να κάνει ένα βήμα τώρα και να βαριέται να τρέξει ενώ μόλις έχει μπει. Δηλαδή αυτό το πράγμα δείχνει διαφορία. Όπως βλέπεις, με τις συνεχείς μέτριες παρουσίες του έμεινε στον πάγκο και παίζει στη θέση του ο 18χρονος που ήρθε από την ΚΑΠΑ 19. Έτσι. Ο οποίος 18χρονος θέλει τράβημα ταυτάκι, παρεμπιπτόντος. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Γκαρσία θα πήγαινα στην προπόνηση σήμερα να τον πιάσω το δευτερόλεπτο του Μπουέλα. Δωρε, Μαλμπίντι. Τι ήταν αυτή η κάρτα που πήρες χτες, γιατί την πήρες αυτή την κάρτα. Λάθος. Λάθος. Δηλαδή, θες να πάρεις μια κάρτα, πάει να φύγει ο άλλος στην αντεπίθεση, ρίξε τον ένα κλάδεμα να τον κόψεις, να εξασφαλίσεις και την αμυντική λειτουργία του. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι όλα αυτά. Είναι απειρία. Έτσι. Μην ξεχνάς, το παιδί βρέθηκε ξαφνικά. Είναι... Ξαφνικά βρέθηκε τώρα να παίζει βασικός. Έτσι. Κωστή, ναι. Είναι απειρία, αλλά οι παίχτες πρέπει να μαθαίνουν από μικρή. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Σήμερα το πρώτο πράγμα που του λες είναι ότι... Το ότι δεν είμαστε ο ΠΑΟΚ του Μπαλατούδη και του Γούμενου, θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι και τώρα έχουμε και τις προσωπικότητες να θετήσουν τα παιδιά, να τους πούν και τα ξαναδείς. Σωστό. Δεν διαφωνώ. Αυτό μην το κάνεις. Ναι. Δηλαδή ο Γκαρσία θα τον πιάσει τον Τζόλεπ αυτή σήμερα, να ξέρεις. Είμαι βέβαιος. Όχι για την απόδοση, για αυτό που λες. Όχι για την απόδοση, ναι, ναι. Αλλά αυτό, ας πούμε, η κάρτα που πήρε ήταν χαρτί κάρτα. Για ποιο λόγο να την πάρεις. Σωστό. Έκοψες αντεπίθεση, δηλαδή έκανες κάτι, δηλαδή κέρδισες χρόνο, τι κέρδισες 10 δευτερόλεπτα. Για 10 δευτερόλεπτα ναι, ναι. Έδεις την κάρτα. Τζάμπα, τζάμπα. Και θα μπορούσες πάλι, να δεις και μια δεύτερη και να αποβληθείς. Χωρίς λόγο, γιατί ο άλλος είναι κομπλεξικός ο διαιτητής. Δεν διαφωνώ. Απλά είμαστε παραπάνω επικείς με αυτά τα παιδιά.
γιατί είναι μόλις 18. Αυτό είναι και θέμα απειρίας. Δεν είμαστε, ναι. Κωστή, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε. Θα πρέπει να τα φάμε αμέσως. Όχι, όχι. Θα είμαστε πιο επίκαιοι. Στο πάρο δεν τι κάνουμε. Τα δικά μας τα παιδιά τα ξεσκίζουμε. Όχι, δεν πρέπει. Θα μου επιτρέψεις να σταθώ σε δύο τελευταία και να κλείσω. Ναι. Για να πας και σε διάλειμμα. Το ένα είναι ο απαράδεκτος της ΒΑΕΡ χτες. Γιατί ήταν απαράδεκτος. Τα λάθη που έκανε στον πειθαρχικό ήταν για γάμα τοπικό. Δεν μου έδειξε καμία διαφορά από τον Παπαπέτρου. Καμία. Στο λέω στα ίσα. Ναι. Αυτός ο διαιτητής που στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ έδειχνε ότι εγώ είμαι εδώ και θα κάνετε αυτό που λέω, χτες ήταν σαν παιδάκι φίλε. Λες και του είπανε τράβα σφύρα αυτά για να εκνευρίσει το λαό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπήρχε επανάληψη στο πέναλτι. Ο Κουέστα είχε βγει έξω τη γραμμή και χοροπηδούσε. Τι μόνο πάει και του λέει σε βλέπω. Στο ΒΑΡ δεν του είπανε τίποτα. Ναι. Για την κόκκινη του αλουνιού πάνω στον Εσίτη που πάει με τις χαριές στο στήθος. Δεν είναι κόκκινη. Ο Ζαμπά δηλαδή, παιδιά, που την είδε στο ΆΚΑ φέρει ήταν καλά. Αυτή η κλωτσιά στο στήθος σου κόπια ανάσα και. Ήδια φάση δεν ήταν του Ζαμπά. Ήδια φάση δεν ήταν του Ζαμπά με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Να απευθείας κόκκινη. Στράτο, πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο, ναι. Ένα τελευταίο, Κωστή. Ναι. Για αυτούς τους λίγους που μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, καλό θα είναι να πλένουν το στόμα τους με ληστερίνη. Και μπεταντίν. Και μπεταντίν ακόμα καλύτερα. Αλλά, αλλά κάτι δήμαρχοι άργους, κάτι χαντμπολίστες, κάτι... Αυτό που ακούω, ότι ο Ολυμπιακός είναι δίκαιος πρωταθλητής και αυτό που διαβάζω... Σωστημένο, στο βρώμικο. Σωστημένο. Ο πιο μέγιστος παπάς που υπάρχει. Σωστημένο. Σε μια ομάδα που από την αρχή της έχεις κάνει οικονομική αφέμαξη, στερώντας τηλεοπτικό συμβόλαιο, έχοντας ως υποχείριο το ιδιωτικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος. Ναι, 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 ναι. Τα δικαστικά, έχεις, τον Αυγενάκη, την Επιτροπή, βάλει, όλα φίλε, όλα, λιτούς δεμένους. Έχεις βάλει διαιτησία στο μάτς με τον Άγιαξ, γιατί εγώ αυτό δεν το ξεχνάω. Και ακόμα και στα μάτς με τη Σλόβαν, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει δύο πέναλτι και μια αποβολή υπέρ του για να αποκλειστεί από την τίποτα Ευρώπη, δεν ξεχνάμε. Τίποτα. Και μετά το Δεκέμβρη στείνεις και μια επιτροπή, η οποία η άλλη με τους Νίτζα που πιστεύει ότι ο Σόρας έχει 600 δις, ένας κουμπάρος, και ένας οικονομολόγος που κατηγορείται ότι τα παίρνει. Δηλαδή, συγγνώμη, με αυτά παίρνεις δίκαιο πρωτάθλημα. Άμα είναι να το παίρνεις δίκαια έτσι, χάρισμά σου ρε φίλε. Γεια σου Στράτο, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, γρήγορα. Πού τα βρίσκεις αυτά τα χαλιά, λέει ο Στέφανος. Στέφανε, έχω μια αποθήκη εδώ πίσω, ένα πατάρι. Εκεί τα έχω αυτά τα χαλιά. Σε Μερακλής, λέει. Ο Δημητράκης, γεια σου Δημητράκη. Λοιπόν, υπέροχος ο Θανασάκης σου. Να το χαίρεσαι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για όλα τα λογάκια σας. Δεν, παιδιά, δεν το ξαναβάζουμε, τέλος δεν είναι, θέλουμε τώρα να το κάνουμε σούπα το πράγμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εδώ είμαστε, θυμίζω, στο Κοφίνι τα πάντα σου δίνει. Καταπληκτικά πράγματα. Τρίτη, αύριο θα δώσουμε και τραπέζι για εκεί. Στο Κοφίνι 25 Μαρτίου 79 στον Εύωσμο. Για εκδηλώσεις, για γάμους, για βαφτίσια, για εταιρικές συναντήσεις και meeting κτλ. Κοφίνι 231 60 11 333. Το Κοφίνι τα πάντα σου δίνει. Εστιατόριο, ειδικά αυτό το διάστημα. Για εκδηλώσεις εταιρικές, τα πάντα όλα. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Ανοιχτά 23 10 287 888. Κληρώνουμε τσιτσί σήμερα. Θα δώσουμε μια σακουλάρα κρέατα. Το μεσημέρι θα την κάνουμε την κλήρωση. Να μπουν και μεσημβρινοί. Μας κάνουν παράπονα. Όλο το πρωί τα δίνεις και τέτοια. Πάμε στις γραμμούνες να μιλήσετε εσείς. Ναι! Α, τέλειος. Πάμε εδώ. Ναι! Γεια σας. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Το σκότωσα και έζησε. Το φίλε κλάδεμα Ισαουράλδε. Να μην πω μαυρέας. Κοίταξε να δεις. Όταν κλωτσούσα κάποτε μπάλα, όταν. Ναι. Ήμουνα λίγο. ναι. Ένα αγόρι. Περνάει ο παίκτης και η μπάλα ποτέ και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί δεν υπήρχε περίπτωση. Μπορείς να ρωτήσεις στα μικρά τα μου εκεί στην Κρίνη που έπαιζα μπάλα. Τον Κρίνο μύριζαν στην Κρίνη. Οι αντίπαλοι. Μετά τον γύρισα στο φύλαθλο πνεύμα. Ναι. Εγώ είχα το εξής όταν έπαιζα. Λίμπερο έπαιζα στη Γερμανία. Λοιπόν, έριχνα την κλωτσιά και μετά πήγαινα και έλεγα: συγγνώμη, μήπως σε χτύπησα. Την έριχνα όμως. Αλλά ήμουν ευγενικός. Ναι, εγώ έπαιζα δεξί μπακ συνήθως
Από εκεί από τα δεξιά δεν είχα άλλο πόδι. Ναι. Το άλλο το έχω μόνο για να. Συμπλέκτη. Ναι, για ναι. να ανεβαίνω στα σκαλοπάτια. Αλλά ναι. δεν ζητούσα συγγνώμη, να σου πω την αλήθεια, όχι. Ναι, ναι. Εγώ είχα αυτό το χούι. Κλάδεμα. Έτσι, αλλά μετά. Ναι. 4,85 για την κλήρωση και να τα πάρει ο Παύλος, έτσι από μένα, αν τα κερδίσω. Για χρόνια τέλεια. Πολλά να είναι όλοι γεροί. Οι Παύλοι και οι Πέτροι και οι Πετρούλες. Έτσι. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Να είναι γεροί όλοι. Και ο Παυλάρας μας, ο Γκαρσία που δεν γιορτάζει μένα, αλλά γιορτάζει. Γιορτάζει κάθε μέρα. Έτσι. Γιορτάζει κάθε μέρα. Για πες. Και μάλλον τον είδα. Στην ΕΡΤ. Όχι τον είδα. Το βλέμμα του έτσι που αντίκρισα. Ναι. Μάλλον είναι πολύ έτοιμος, όχι έτοιμος. Ναι. Μάλλον είναι πολύ έτοιμος. Άξι. Άλλοι θα κρίνουν, άλλοι θα αποφασίσουν. Ναι, δεν είναι αυτός να σας πληροφορήσω ο ρόλος. Και κάτι τώρα, ναι. Δεν ξέρω αν κάνει να το πω αυτό. Πες, να ξέρετε ότι δεν έχουμε προπονητή. Μάλιστα. Μεγάλη ομάδα. Ναι. Που λέτε εσείς, γιατί μεγάλη ομάδα, μικρή ομάδα. Μία είναι ομάδα, ένας είναι οργανισμός. Είναι πάω όλα και η K19 και η K13 όλα. Και η K11. Όλα. Ζούμε, αναπνέουμε. Όλες είναι μεγάλες ομάδες δηλαδή. Κατάλαβες, φυσικά. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξεχωρίζω εγώ. Είναι η ομάδα μας. Και η K19 και όλοι. Σου έχω πει, στην παιδική χαρά που είμαι με το μικρό, παίζουν τα πιτσιρίκια που είναι 5 χρονών και πάνε τσούρουμ όλοι μαζί. Εκτός από το γιο μου, παρατηρώ ποιος άλλος έχει φανέλα πάω και θέλω να πηγαίνει καλά. Έτσι. Έτσι. Μα όχι. Πρώτα-πρώτα θέλεις να παίξουν μαζί οι παοξίδες για να κερδίσουν τους άλλους. Φίλε, να σου πω χθεσινό περιστατικό. Έχουν πάει τέλος πάντων σε κάποιο πάρκο, παίζουν τα πιτσιρίκια, είναι όλα περίπου ίδια έσω. Δηλαδή τετράχρονα, πεντάχρονα κτλ. Γίνεται τσούμο. Έρχεται κάποια στιγμή ο μικρός και μου λέει: Παμπά, τι, ο Νίκος είναι ομπιλιακός. Όχι. Μου ήρθε και μου το είπε, ας πούμε, εμένα. Λέω, τι να κάνουμε, παιδάκι μου. Λέω, εντάξει, συμβαίνω. Μπαμπά, είναι ομπιλιακός, λέει. Που είναι, δηλαδή, είναι. Δηλαδή, σου λέει, γιατί αυτό το παιδί. Ενώ τόσο καλό παιδάκι, ας πούμε, γιατί. Είσαι το μία, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Δεν φταίει το παιδί. Οι πατεράδες φταίνε. Σε έχω πει περιστατικά με τους πατεράδες. Άστο. Δεν αξίζει. Εντάξει. Είπα εγώ ότι έχω μάθει, σεβόμαστε, ακόμα και ο άλλος να είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που αγαπάει. Θα το σέβεσαι, εσύ αγαπάς αυτό, ο άλλος αγαπάει κάτι άλλο. Έτσι, τουλάχιστον έτσι θέλω να μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Ο άλλος μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σέβεσαι, έτσι, οκ. Και πάμε παρακάτω. Απλά πράγματα. Έτσι. Όσο για το μικρό, ναι. Καλά έκανε και πήρε την κάρτα. Έτσι γίνεσαι άντρας. Εντάξει, ήταν λίγο αχρίαστη εκεί. Κατά τα τέλος πάντων. Συγγνώμη. Προτιμώ να είναι για ένα μαρκάρισμα και όχι ένα διώξιμο για το τίποτα. Γιατί ήταν ένα διώξιμο στο πουθενά, αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε για την κάρτα. Να δεις. Ναι. Πρόσεξε λίγο. Είναι ανάλογα, αν το έκανα με τον Πασεραϊκό παράδειγμα, όχι ότι έχω κάτι με τον Πασεραϊκό, ναι. Θα έλεγα εντάξει βλακεία του. Αλλά υπάρχει το καλά έκανε και το έκανε εκεί μέσα. Και θα ήθελα να έρθει και 15.000 κόσμος και να μου γκρίζουνε. Θα ήθελα, έτσι, πώς θα γίνει δηλαδή. Πάντως. Αυτό κατάλαβες, το σκεπτικό ναι, που ναι, το είπα. Το κατάλαβα, εντάξει. Δεν είπα ότι καλά κάνει που τρώει τζάμπα κάρτα. Εντάξει. Άλλο, εγώ πιο πολύ θέλω στο εξοργανιστικό να σταθώ στην αντίδρασή του με τον Τζιμίκα που τον έχει στείλει σπινακίδες, που πάει να του πουλήσει μαγιά ο δίθεν μπακ των 20 εκατομμυρίων που τον έχει κάνει γιογιό. Ποιο. 3,5 κατέβηκε η τιμή. Άμα παίξουμε άλλα 2 μάτς, άλλα 5 θα κατέβει. Τέλος πάντων. Άλλο ένα. Και πάει άλλο να πουλήσει. Θα παίξουμε, θα σβήσει η τιμή. Πάει. Θα σβήσει, θα γίνει μηδενική. Αυτός που είναι από εδώ και ξέχασε από που έφυγε. Έτσι. Πάει να πουλήσει Γαβριλίκη και μαγιά και ψευτοτσαμπουκά. Και ο μικρός απλά του κάνει ένα ειρωνικό χαμόγελο και φεύγει. Αυτό θέλω από τους πιτσιρικάδες. Ποτισμένοι να είναι με Πάμπλο. Αυτό. Αυτό θα σε λέει, εκεί δεν σε θύμισε λίγο. Καλά πλάκα κάνεις. Νόμιζε ότι είχε σώμα Τζόλι, κεφάλι Γκαρσία. Μου φάνηκε ότι ήταν το κεφάλι, όπως στις ταινίες. Οχ! Τσιμπιέμαι μετά να δω και λέω είναι ο Τζόλις. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Γεια σου, Παυλάρα. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Πάμε, τελευταία. Ναι! Ναι! Όχι! Δεν θέλει. Δεν θέλει! Όχι, όχι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να την κάνω σιγά σιγά. Να πω τι είπα στην αρχή. Γιατί και ο Νίκος και ο Σταύρος
και ο Χρήστος. Λοιπόν, φιλιά πολλά στην Άουσα. Τι είπα στην εισαγωγή? Δεν είπα ότι δεν πρέπει να χαιρόμαστε για το χθεσινό αποτέλεσμα. Είπα, καμία θριαμβολογία, καμία τρελή να πούμε, καμία έξαλλη συμπεριφορά. Βεβαίως θα χαρούμε για χθες. Δεν είπα αυτό ότι τι, να λυπηθούμε που κερδίσαμε τον συμπολίτη. Όχι βέβαια. Είπα ότι δεν, και αυτό είναι μήνυμα προς Πειραιά μεριά, από εμάς έτσι ταπεινά ρε παιδί μου, από τη δική μας την εκπομπούλα, ότι όσοι περιμένουν να γυρίσουμε στην εποχή της εσωστρέφειας και του τρογόμαστε μεταξύ μας εδώ στην πόλη ποιος είναι το αφεντικό, και να είναι ο ένας τέταρτος και ο άλλος πέμπτος και να χαιρόμαστε που είμαστε τέταρτοι, να το ξεχάσουν αυτό. Αυτό είπα. Έτσι. Καμία τρελή χαρά, δεν κάναμε και κάτι συγκλονιστικό. Η εποχή αυτή παρήλθε ανεπιστρεπτή. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι το αφεντικό της χώρας, όπως ήταν τα τελευταία τρία χρόνια, όπως θα είναι και πάλι από του χρόνου. Τα ωραία έρχονται. Θα ζήσουμε Champions League, θα δούμε Σεντόνια, θα δούμε νέα Τούμπα, θα ξαναδούμε πρωταθλήματα, κύπελα. Να είστε βέβαιοι αυτό. Βέβαιοι να είστε γι' αυτό. Βέβαιοι. Αυτά είχα να πω σήμερα. Θα τα πούμε και στις 2 το μεσημέρι. Θυμίζω τους χορηγούς μας. Η Ελλάς Auto Service, εκεί θα φτιάξετε το αυτοκίνητό σας στα πιο σίγουρα χέρια, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Ελλάς Auto Service με την εγγύηση της Ελλάς Service, κορυφαίας οδική, 47-43-12. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, υπέροχα πεντανόστιμα εκλεκτά φαγητά. Φυσικά Τέντα Home, 36 χρόνια Τέντα, πέργολα διανεμική ελατίνα, Γιώργος Ιγιάννης Κατουρτζίδης, και δυτικά στην αγνώστου στρατιώτη στην Πολύχνο, που ανεβαίνετε με εκθυσιακό χώρο, αλλά και ανατολικά 4-30-011. Πάρτε τηλέφωνο, θα έρθει ο Γιάννης να δει το χώρο, να σας δώσει προσφορά εξαιρετική, φοβερές τιμές, πολύ ανθεκτικά τα πάντα, όλα, Tenda Home, και εννοείται Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, γωνία 9-17-6-46. Αυτό είναι ο νούμερο ένα στον κλιματισμό. Εκεί θα απευθυνθείτε στον Κώστα και ο Σεν Ντάχιν, και όχι μόνο, γιατί ξέρει αυτός τι πρέπει να σας βάλει στο σπίτι, στον χώρο της δουλειάς ή οπουδήποτε αλλού. Το μεσημεράκι θα κληρώσουμε και το τσιτσί, να βάλουμε και τους μεσημβρινούς μέσα για τα κρέατα. Μέσα στην εβδομάδα θα δώσουμε 2 τραπέζια για το Αιγαίον, θα δώσουμε τραπέζια για το Κοφίνι, θα δώσουμε πάλι κρέατα, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε, τον καλύτερο μας σε αυτό. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας ψυχιατρίο, θα τα πούμε στις 2 εμείς. Bye, bye, bye!